Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Νόβα, καλησπέρα σας από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εδώ που σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ηρακλή, μάτς με το οποίο ολοκληρώνεται η τρίτη αγωνιστική της Super League. Η ΑΕΚ που έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα μετά από τα δύο θετικά αποτελέσματα που είχε στις εισάριθμες αγωνιστικές κόντρα στον Παναθηναϊκό, το μεγάλο ντέρμπι της πρεμιέρας, τον οποίο νίκησε 2-1. Στην Τούμπα πήγε, δεν έχασε, έφερε 1-1. Σε αντίθεση με τον Ηρακλή που δεν έχει καταφέρει ακόμα να κερδίσει, έχασε από το Μασεραϊκό στην πρεμιέρα, στο Καρτατζόγλιο και στη συνέχεια έφερε ισοπαλία με τον Όφη στο ίδιο γήπεδο. Ο Ηρακλής που είχε 2 παιχνίδια στην έδρα του. Ο Ηρακλής πάντως που πέρσι τον Νοέμβριο είχε κάνει μια πολύ μεγάλη ζημιά στην ΑΕΚ. Την ΑΕΚ που ερχόταν αίτητη στις 6 πρώτες αγωνιστικές. Παρά τα αυτά την κέρδισε 2-1 εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είχε να την κερδίσει πολλά χρόνια, 24 χρόνια. Μάλιστα, σε όλα αυτά τα χρόνια είχε μόλις μια νίκη και δύο ισοπαλίες. Εκείνη την νίκη στο 83, πέτυχε και μια πέρσι και έκανε μια ζημιά. Την πρώτη ζημιά πέρσι στην ΑΕΚ. Πάμε να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων, αρχής γενομένης από την γηπεδούχο ΑΕΚ. Ο Γιώργος Δόνης λοιπόν παρατάσσει την ομάδα με ένα καθαρό 4-4-2. Με το Σάχα κατά από τα δοκάρια, τον Ράμο, τον Μαϊστόροβιτ, τον Κυριάκο, τον Χουανφράν, τον Μπελετιέρη, τον Μπασινά, τον Λαγό, τον Σκόκο, τον Τζεμπούρ και τον Μπλάνκο. Και από την άλλη πλευρά ο Άγχελ Πεντράθα παίζει με Κοβαλεύσκι, Μπούρμπο, Κατσαμπή, Παπαζαχαρία, Περπερίδη, Διέ, Παπαστριανό, Γκαρσία, Κονέ, Αγρίτη και Κωνσταντίνου. Ο Ντάτης αποτυχίο είναι διαιτητής της αναμέτρησης. Όλα είναι έτοιμα μπροστά σε 20.000 περίπου φίλους της ΑΚ για να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Υπάρχουν και περίπου 300 οπαδοί του Ηρακλή που βρίσκονται στο πάνω διάσμα κοντά στο πέταλο του, στο ένα από τα πέταλα του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο Μανώλης Βογιατζάκης και ο Γιώργος Αργυρόγλου σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού θα μας μεταφέρουν. Τζεμπούρ γύρισε την μπάλα προς τον Μπλάνκο, ο επόπτης σήκωσε το σημειάκι, έτσι δεν υπάρχει φάση και φυσικά δεν υπάρχει γκολ. Και κακώς δεν υπάρχει γκολ, διότι υπάρχει παίκτης του Ηρακλή που καλύπτει πεντακάθαρα τον Μπλάνκο. Έχει αργήσει να βγει ένα λάθος του επόπτη που στερεί από την ΑΕΚ στο δεύτερο λεπτό ένα καθαρό γκολ. Εδώ ξανά το κόρνερ από τον Μπασινά, την ώρα που γίνεται η κεφαλιά από τον Τζεμπούρ, ο Μπλάνκο καλύπτεται όπως πεντακάθαρα φαίνεται και μάλιστα είναι και πολύ πίσω ο αμυντικός του Ηρακλή, αλλά ο βοηθός, ο πρώτος βοηθός, ο Μπιτσίδης από τη Θράκη, υπέδειξε την ακύρωση του γκολ. Την ακύρωση της φάσης και φυσικά του γκολ. Κονέ που σε αυτά τα πρώτα λεπτά φαίνεται ότι έχει ένα ρόλο, όχι ακριβώς στην άκρη, στις πτέρυγες δηλαδή, δεξιά, αλλά πίσω από τον Αγρίτη και τον Κωνσταντίνο. Για να ακούσουμε το σχόλιο του Μανώλη Βογιατζάκη σε σχέση με τον Κονέ. Με τον Κονέ. Ο Κονέ, ο οποίος αποθεώθηκε από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην αρχή, στην αναγνωριστική βόλτα που κάνουν οι παίκτες, στον αγωνιστικό χώρο, αποθεώθηκε από τους φίλους της ΑΕΚ, όπως και ο Μπούρμπος, αλλά και κατά την διάρκεια που ακούστηκαν τα ονόματά τους από τα μεγάφωνα. Μια παλιά κατά τον Κωνσταντίνου κόβεται την τελευταία στιγμή. Μια πάσα του Γκαρσία, έξυπνη. Σκόκο. Πάσα του για τον Τζεμπούρ. Προσπάθησαν να ελέγξουν κάπως, να κόψουν την μπάλα οι παίκτες του Ηρακλή χωρίς επιτυχία. Ράμος. Άλλαξε με τον Μπλάνκο. Και τώρα ο Μπασινάς θα γυρίσει την μπάλα αριστερά στο Χουανφράν. Ο Μπούρμπος βγήκε πάνω από τον Αμαρκάρι. Πέρασε η παλιά κατά τον Λαγό. Αυτό σήκωσε το κεφάλι. Είναι στο πέναλτι το Σκόκο και το Τζεμπούρ. Απομάκρυναν οι Ηρακλειδείς με τον Κονέ που έχει γυρίσει στον Αμαρκάρι. Μπασινάς με τον Γκαρσία στη μονομαχία. Παίρνει ο Παπαστεριανός. Ακολούθησε ο Μπλάνκο. Θα κλείσει, θέλει να κρατήσει με τον Αγρίτη. Γύρισε και ο Λαγός και ο Χουανφράν. Πέρασε ο Αγρίτης. Αλλά δεν θα προλάβει την μπάλα. Του κύλησε στο πλάγιο. Εδώ ανέστησε Αγρίτης. Πολλά χρόνια καριέρα στο Γάλλιο, δοκίμασε τίκη του στο εξωτερικό, αλλά γύρισε ξανά στην Ελλάδα. Και στον Ηρακλή. Για από δεξιά με τον Ράμος, τον Σκόκο και τώρα τον Μπασινά. Εμεινόρθηκε στο Σκόκο. Ο Μπλάνκο είναι για στήριγμα κοντά του, ο Σκόκο θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Κόρνερ από την επέμβαση του Παπαζαχαρία. Για που από τα πλάγια κυρίως με Μπλάνκο και Λαγό. Προσπαθεί να δημιουργήσει και τα καταφέρνει σε ένα μεγάλο βαθμό σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο του παιχνιδιού. Ρήγματα στην άμυνα του Ηρακλή. Και αυτό είναι το δεύτερο κόρνερ.
Στο 5, ξανά με τον Μπασινά. Ο Σκόκο βγήκε στις παρυφές της περιοχής και ζήτησε μπάλα. Θέλει να περάσει ανάμεσα σε 2-3, τους απέφυγε όλους και κερδίζει ένα ακόμα κόρνερ από την επέμβαση του Περπερίδη. Η άμυνα του Ηρακλή που είναι σε κόκκινο συναγερμό με το ξεκίνημα από τη σέντρα του παιχνιδιού σχεδόν. Μπασινά στο κόρνερ. Στο πέναλτι πήγε η μπάλα. Ο Κυριάκος πήγε να κλέψει την κεφαλιά, να την πάρει την κεφαλιά. Έβγαλαν άμυνα όμως οι φιλοξενούμενοι. Μια εκπεπημένη και θέλει να κρατήσει ψηλά την μπάλα. Μπλάνκο. Σέντρα από τον Μπασινά στο δεύτερο δοκάρι. Μένει φυσικά ο Κοβαλεύσκι. Έρχεται ο Χουανφράν να μαζέψει. Και αυτός είναι έτοιμος να γεμίσει. Κεφαλιά του Κυριάκου. Και από το κεφάλι του Κατσιαμπή. Ιακ συντηρεί την κατοχή της μπάλας εκεί στο τετράγωνο της μεγάλης περιοχής. Ένα ακόμα κόρνερ. Και την πίεση βεβαίως από τα πρώτα λεπτά πάνω στους αμυντικούς του Πεντράθα. Μπήκαν ζεστά οι κιτρινομαυροί στο παιχνίδι. Το Τζεμπούρ με τον Κονέ, τον οποίο βλέπω και έχει πάει πάνω του. Με το μαρκάρισμα σε αυτά τα δραστημένα. Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ με τον Μπασινά στο 7. Ο Κοβαλεύσκι, ο Πολωνός, διώχνει ο γκολκίπερ και δεν μπόρεσε ο Σκόκο, καθώς ο Αγρίτης έβαλε την κόντρα. Ράμος, Σκόκο, άλλη μια σέντρα για τον Μπλάνκο και ένα ακόμα κόρνερ από τον Κωνσταντίνο που και αυτός έχει γυρίσει για να βοηθήσει στην άμυνα της ομάδας του. Απλάγιο είναι. Θα την έρθει ότι έβγει προς το κόρνερ μπάλα. Ο Ράμος πάντως εκτελεί σαν ένα κόρνερ προς το κεφάλι του Μαϊστόροβιτς. Υπάρχει επιθετικό φάουλ που στηρίζεται από τον Τάτη του αρχηγού της ΑΕΚ πάνω στον Παπαζαχαρία. Εδώ σου δώσω ο κεντρικός αμυντικός. Τσακ. Το φάουλ εκτέλεσε ο Κοβαλεύσκι. Κυριάκος με τον Αγρίτη. Κονέ. Ήλιο Κωνσταντίνου για βοήθεια. Γύρισε και ο Μπλάνκο. Μπάλα είναι για τον Ηρακλή. Καθώς από τα πόδια του Αργεντίνου έφυγε έξω. Και όχι από την Καρσία, όπως ζητούν από την ΑΕΚ. Ο Πρεπερίδης στην επαναφορά. Καρσία. Με τον Μπασινά μπροστά του. Έψαξε να βρει στην πλάτη του Ράμος τον Αγρίτη. Ο Κυριάκος διώχνει. Μπλάκο δεν έχει καλή θέση προς την μπάλα. Φαλιά του Παπαζαχαρία. Ο Ηρακλής προσπαθεί να συντηρήσει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Βέβαια εκεί υπάρχει μεγάλη πίεση από την ΑΕΚ. Εδώ ο Κονέ πήρε το πλάγιο. Ξανά ο Κονέ. Με αλλεπάλληλες προσπίσεις και λιγμούς προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα και τα κατάφερε. Ο Μπασινάς μαρκάρει. Τον απέφυγε ο Κονέ. Με δεύτερη προσπάθεια όμως ο Μπασινάς του πήρε την μπάλα μέσα από τα πόδια και μοιράζει στο Σκόκο και αριστερά ανεβαίνει ο Χουανφράν και ο Λαγός. Χουανφράν θα πάρει. Δεν μπόρεσε όμως να τροφοδοτήσει κάποιον από τους επιθετικούς. Αγρίτης. Μην πήγαινε ένα τρελό ρυθμό στα αυτά τα πρώτα 9 λεπτά γιατί ο Ηρακλής βρίσκει τώρα χώρους και βγαίνει με τον Αγρίτη απέναντι στο Μαϊστόροβιτς. Γυρίζει το σούτ, το Σάχα βγάζει. Πολύ καλή ευκαιρία για τον Ηρακλή. Πρώτη στο παιχνίδι στο 9. Σκόκο. Πελετιέρη. Ο Λαγός και ο Χουανφράν που ανεβαίνει για στρίγμα από αριστερά. Ζήτησε ο Μπλάνκο. Ο Λαγός πέρασε στο Χουανφράν. Αυτός στη σέντρα για τον Τζεμπού που μπήκε μέσα στη φάση. Καθώς άργησαν οι αμυντικοί του Ηρακλή, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το σουτ. Και έτσι στο αριστερό άκρο της άμυνας του Ηρακλή μάζεσε ο Περπερίδης. Μαϊστόροβιτς. Ο Λαγός καλύπτει και θα γυρίσει πίσω στον Κυριάκο. Σε λίγο συμπληρώνουμε το πρώτο δεκάλεπτο σε ένα παιχνίδι που έχει εξοντοτικό ρυθμό στο πρώτο του κομμάτι, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω κάτω, την ΑΕΚ να πιέζει ασφιχτικά για να πετύχει τον γκολ και βέβαια τον Ηρακλή να βρίσκει μέσω της προηγούμενης ευκαιρίας ανοιχτούς χώρους στην άμυνα, στην κόντρα που έκανε. Λάθος του Μπασινά. Μάλλον ο Λαγός δεν βγήκε στην μπάλα και έτσι ο Αγρίτης ήταν πιο κοντά, έκοψε, πήρε ο Πελετιέρη.
Ο Λαγός έψαξε τον Μπλάνκο, Κατσιαμπής και τελικά ο Παπαζαχαρίας απομακρύνει. Ξανά η φάση του Ηρακλή εδώ. Καλύπτει το Κονέ από τον Μαϊστόροβιτς. Στη συνέχεια κάνει το σουτ. Επέμβαση του Σάχα. Κράτησε το 0. Πελετιέρη σε οργανωτικό ρόλο. Ψάχνει με μια μεγάλη μεταβίβαση τον Ράμος, αλλά πολύ κακή. Παίρνει ο Ντιέ. Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνου κράτησε, απελευθερώθηκε από τους αντιπάλους του. Ανοίγει δεξιά στον Μπούρμπο. Ο Μπούρμπος ψάχνει ξανά το Κύπριο. Μαϊστόροβιτς. Θα μαζέψει ο Γκαρσία. Γιατί που από τους 11 μόνο οι 3 είναι ξένοι. Δηλαδή ο Κοβαλέφς και εδώ ο Πολωνός ο γκολκίπερ. Ο Ντιέ από την ακτή ελεφαντοστού, ο Χαφ. Και ο Γκαρσία ο Ισπανός. Από το Σάχα παίρνει ο Κυριάκος. Για να ακούσουμε τον Μανώλη Βιγατζέκη. Ο Γιώργος Δόνης ζήτησε πριν από λίγο από τον Πελετιέρη και τον Μπασινά να παίζουν πιο κοντά στην μεσαία γραμμή και να αλλάζουν, να παίρνουν περισσότερες πρωτοβουλίες, να αλλάζουν πιο πολλές πάσες. Αυτό που ζητάει συνεχώς και στις προπονήσεις αλλά και στα μέχρι τώρα παιχνίδια. Και ο Γιώργος Αργυρόπουλος τώρα. Μανώλη, ο Άγγελ Πεντελάθαρης ζητά καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, πιο προσεκτικές πάσες. Γενικά πάντως δείχνει ευχαριστημένος από την προσπάθεια του ποδοσφαιριστή. Πέρασε την πίεση των πρώτων λεπτών που ήταν μεγάλη. Ναι. Πέρασε αυτή η πίεση, χειροκροτά τώρα τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του, δείχνει ικανοποιημένος τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Μπασινάς, Ράμος και ο Σκόπο τώρα, δεν συνεργάστηκαν καλά. Έδωσαν τη δυνατότητα στον Περπερίδη να βγει να κάνει σωστά την άμυνα. Ο Κωνσταντίνο δίνει μάχες με τον Πελετιέρη. Ο Ηρακλής προσπαθεί να ξεδιπλώσει μια κόντρα, γρήγορα ο Μαϊστόροβιτς, αλλά και επικίνδυνα γυρίζει προς το Σάχα γιατί παραμόνευε εκεί ο Αγρίτης. Χουανφράν. Εμεινόρθιος, παρότι του έγινε φάουλ από τον επιθετικό του Ηρακλή και τώρα καταλογίζεται. Από τον Ντάτι, τον διαιτή της αναμέτρησης. Και εδώ η φάση του Ηρακλή με τον Κονέ. Ευκαιρία. Δεν δημιουργήσε να φλέψουμε. Επέμβαση του Σάχα, δύσκολη επέμβαση. Ράμος με το Γκαρσία, έχασε μονομαχία. Παίρνει ο Ντιέ. Κωνσταντίνου και ο Ντιέ θα αλλάξει δεξιά στον Μπούρμπο. Έξυπνα γιατί είδε πολύ κόσμο μπροστά του. Ο Μπούρμπος που πήγε να κάνει μια κούρσα αποφεύγοντας Λαγό και Χουάν Φράνο, ο Ισπανός τον έκοψε. Και ο Λαγός αναλαμβάνει να οργανώσει τώρα, δίνοντας ταχύτητα στην μπάλα. Πασινάς με τη φόρα που είχε έκανε πολύ άσχημο κοντρόλ. Ντιέ άλλο γρήγορα, άλλο βιαστικά. Εδώ υπάρχει και μια βιασύνη στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Λαγός, ο Σκόκο, μια κάθετη πάσα. Υπάρχει ένας παίκτης του Ηρακλή τραυματίας εκεί περισμένος, πριν από Παστεριανός. Τελικά θα σηκωθεί, δεν έχει κάτι. Έτσι δίνεται συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μπασινά. Πελετιέρη. Λαγός. Ανεβαίνει από αριστερά ο Χουάν Φραν. Ξέρετε ότι δεν είναι καλή. Παρ' όλα αυτά βρήκε πάνω σε έναν αντίπαλο. Πλάγιο. Μπλάνκο. Ο Σκόκο την κεφαλιά. Δίχτυα είναι η μπάλα. Γκολ. Στο 14-1-0. Δεν πήγε πάνω του ο Περπερίδης. Και έτσι ο Σκόκο που είδε την μπάλα να έρχεται από ψηλά. Ήδηξε πρώτος. Κέρδισε τη μονομαχία στον αέρα. Και την έστειλε στα δίχτυα του Κοβαλεύσκη. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ. Με τον Νάτσο Σκόκο. Ξανά εδώ η φάση. Από τη σέντρα του Μπλάνκο. Κοιτάξτε πόσο καθυστερεί και τελικά δεν πάει ποτέ ο αμυντικός του Ηρακλή πάνω στη φάση. Και φυσικά ο Σκόκο δεν κάνει τέτοιες ευκαιρίες. Δεν μπορούσε να έχει καμία αντίδραση εκεί ο Κοβαλεύσκη. 1-0 για την ΑΕΚ με τον γκολ του Σκόκο στο 14. Επιβράβευση της πίεσης που άσκησε η ΑΕΚ από το πρώτο λεπτό του, από το πρώτο δευτερόλεπτο του παιχνιδιού στην άμυνα του Ηρακλή και της ισόρροπης ανάπτυξής της από τα άκρα, τόσο από αριστερά όσο και από δεξιά. Μια ανάπτυξη που δικαιώθηκε μέσα από αυτή τη φάση του γκολ εδώ με τον Σκόκο. Ο
Περίδης έμενε στατικός, ενώ η αμυντική την τρώνε την μπάλα σε τέτοιες περιπτώσεις. Και έτσι το ατομικό λάθος που έγινε εκεί το πλήρωσε ο Ηρακλής. Για να ακούσουμε τον Μανώλη Βογιατζάκη. Εκνευρισμένος παρά τον γκολ ήταν πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Γιώργος Δόνης, επειδή η άμυνα και η επίθεση ήταν πολύ μακριά. Οι δύο γραμμές ζήτησε λοιπόν από τον Μαϊστόροβιτς και τον Κυριάκο να βλέπουν πάντα τους επιθετικούς που είναι και αναλόγως να ανεβάζουν την ομάδα και αυτή. Πάντως φαίνονταν ότι μύριζε γκολ δηλαδή το παιχνίδι. Περισσότερο από την ΑΕΚ που είχε και τη μερίδα του Λέοντος και στην πίεση και στον αριθμό των ευκαιριών που και στη δυνατότητα της βέβαια να κατεβαίνει στην περιοχή του Ηρακλή. Σάχα με τον Κωνσταντίνο να τρέχει πάνω του να πιέσει. Λαγός και Πελετιέρη χάνουν, ο Κονέ, ο Κυριάκος βάζει στόπ, ο Ηρακλής επιμένει με τον Μπούρμπο. Και τώρα η μπάλα γυρίζει πίσω στο Κατσαμπί. Παζαχαρίας για τον Περπερίδη που απέφυγε τον Σκόκο και έχει μπροστά του το Ράμος. Τώρα θέλει να βγάλει, να πετάξει την μπάλα μπροστά. Ο Βραζιλιάνος του έκλεισε το πεδίο και είναι κόρνερ τελικά. Καθώς ο Ράμος βρήκε τελευταίο στην μπάλα, να επιχειρούσε να τη διώξει. Έτσι ο Ηρακλής έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει παίκτες στην περιοχή της ΑΕΚ. Με αυτό το κόρνερ που έχει κερδίσει στο 17ο λεπτό. Ο Αγρίτης με τον Λαγό. Ο Γκαρσία εκτελεί. Πολύ καλά χτυπημένο. Ήταν η μπάλα στην αγκαλιά του Σάχα. Χωρίς βέβαια πολλά προβλήματα. Ήταν μια καλή εκτέλεση. Η ΑΕΚ με τον Χουανφράν σαν δαιμονισμένη προσπαθεί να βγει ξανά μπροστά. Ο Μπλάνκο τη σέντρα. Επέμβαση από τον Περπερίδη. Και νέα κεφαλιά ξανά από τον Χουάν Φραν. Άου, που χειροκροτείται ο Ισπανός για την προσπάθειά του και για το γεγονός δηλαδή ότι προηγουμένως πήρε όλη την αριστερή πλευρά και κατέβηκε, αλλά και γιατί τέλειωσε αυτή τη φάση. Έστω και αν δεν την τέλειωσε καλά. Ο Κοβαλεύσκης στο βολέ. Κωνσταντίνο και Κυριάκος. Στη μονομαχία ο Κυριάκος είναι νικητής. Ο Λαγός στο Χουάν Φραν. Την παλιά για τον Μπλάνκο. Ξανά ο Λαγός, κοιτρά ο Πελετιέρη. Δεν μπόρεσε ο Χουάν Φραν να κρατήσει τον γηπέδο. Για την πάσα που έγινε από τον Τζιμπούρ προς τα πίσω. Παπαστριανός άφησε τον Μπούρμπο. Ο Κυριάκος ελευθερώνει από την άμυνά του. Ο Κατσαμπής θέλει να επαναφέρει. Ο Μπούρμπο στα τυφλά. Ένα χώρο που δεν υπάρχει κανείς. Και με όλη την άνεση ο Χουάν Φραν άφησε την μπάλα να κυλήσει στο πλάγιο του γραμμής. Εδώ σκόρερ. Το 14 ένα δικό του γκολ η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Πελετιέρη. Και το πλάγιο με τον Χουάν Φραν. Σάχα με τα πόδια. Μπλάνκο πήρε. Ανάμεσα σε Παπαστεριανό και Ντιέ. Πασινάς. Άλλαξε με τον Χουάν Φραν. Γυρίστε φωνάζουν από το μπάγκο της ΑΕΚ. Έτσι μπάλα θα έρθει στη δεξιά πλευρά για τον Ράμος. Σκόκο. Μαϊστόροβιτς με τον Αγρίτη να ανεβαίνει. Ο Σάχα θα ανοίξει στο δεξί άκρο στο Ράμος. Πελετιέρη έχασε χωρίς φαουλ. Πήρε ο Ντιέ και έκανε μια κίνηση πολύ καλή ο Αγρίτης στον κενό χώρο. Πέρασε η μπάλα από τον Ντιέ. Ο Αγρίτης τρέχει ο Μαϊστόροβιτς να καλύψει. Η μπάλα δεν έφτασε στον Κωνσταντίνο καθώς την τελευταία στιγμή άπλωσε το πόδι του Χουάν Φραν και γλίτωσε την ΑΕΚ από μια δύσκολη κατάσταση. Ο Ηρακλής που επιμένει με τον Μπούρμπο. Σηκώνει την μπάλα ψηλά και λανθασμένα. Δεν υπάρχει offside του Αγρίτη και κανείς δεν υπήρχε που μπάλα. Από τον αμυντικό του Ηρακλή. Εδώ offside του Αγρίτη. Λίγο πριν συμπληρώσουμε
το πρώτο 20 λεπτό του παιχνιδιού. ΑΕΚ Ηρακλής 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Φάουλ του Ντιέ πάνω στον Λαγό. Ο Δούνιτς προσπαθεί να μεταφέρει μέσω του Διερμηνέα μια εντολή στον Μπελετιέρη. Για να ακούσουμε τον Μανώλη Βογιατζάκη. Η εντολή του Γιώργου Δούνιτς προς τον Μπελετιέρη ήταν τον Ιμπάλα πάει στον εξτρέμ αριστερά να πηγαίνει και αυτός προς τη φάση του ώστε να δίνει παραπάνω βοήθειες. Φάουλ του Αγρίτη. Άφησε ο Ντάτης. Ο Μπασινάς έκανε λάθος όμως ο Μαϊστόροβιτς. Και εδώ έρχεται ο Κωνσταντίνου με τον Κυριάκο και προσπαθούν να επιστρέψουν κι άλλοι παίκτες της ΑΕΚ. Καθυστέρησε ο Κωνσταντίνου και τελικά έκανε ένα τραγικό σουτ για την κλάση του. Ουσιαστικά πέταξε την μπάλα στα σκουπίδια, στο out. Περίμενε, μου λέει ο Γιώργος Αργυρόλου, κάποιος να κάνει κίνηση στο... για να του ζητήσει την μπάλα. Δεν έγινε ποτέ αυτή η κίνηση ή τουλάχιστον δεν είδε ο Κύπριος φορ του Ηρακλείου ότι έγινε και έτσι δεν βγήκε ποτέ η αντεπίθεση και φυσικά δεν βγήκε ποτέ και φάση. Χουάν Φραν. Λαγός. Ξανά ο Χουάν Φραν. Ο Μπλάνκο που βγαίνει πολλές φορές στα άκρα και ζητάει μπάλα αφήνοντας τον Τζιμπούρ στην επίθεση. Τώρα ήταν και οι δύο πίσω και δεν υπάρχει κανείς μπροστά. Περπερίδης. Διέ. Με τον Μπασινά κοντά του. Το Κατσιαμπής που αφήνει στον Μπούρμπο. Ο Λαγός θα πάει να καλύψει εκεί. Θα βάλει μια κόντρα. Ο Μπούρμπος κράτησε. Πάσαρε στον Διέ. Αυτός ξεδιπλώνει το παιχνίδι του Ηρακλή αριστερά για τον Περπερίδη. Γκαρσία. Μπασινά, πέρασε εδώ η μπάλα για τον Περπερίδη. Αυτός γυρίζει. Δεν υπάρχει όμως κανείς παίκτης του Ηρακλή για να σπρώξει την μπάλα προς την εστία της ΑΕΚ. Διέ, οι φιλοξενούμενοι επιμένουν. Σέντρα από τον Μπούρμπο. Ο Κονέ θέλει να φέρει την μπάλα μπροστά του για να σουτάρει. Ο Μαϊστόροβιτς έδιωξε και φωνές στους αμυντικούς της ΑΕΚ. Γιατί ο Ηρακλής έχει βρει μια τρύπα εκεί στη πλευρά του Ράμος και κάνει πολλές επιθέσεις εδώ. Κοιτάξτε ότι και ο Σκόκο είναι μακριά και ο Ράμος δεν ακολουθεί τη φάση και ο Περπερίδης έρχεται από πίσω ως μπακ και κάνει τη ζημιά. Τη ζημιά κατά το ίμιση βέβαια, διότι στη σέντρα μετά δεν βρέθηκε συμπαίκτης του. Παπαζαχαρίας. Έβγαλε πάνω στο Λαγό. Παίρνει ο Τζεμπούρα από το λάθος του Κατσιαμπή. Ο Γαλλομαρακινός σηκώνει το κεφάλι. Βλέπει το Σκόκο στο ύψος του πέναλτι. Αυτός τσίμπησε την μπάλα, αλλά με την ταχύτητα που είχε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να την κρατήσει και να σουτάρει. Ξανά εδώ. Παράλληλη σερτή σέντρα. Δεν μπόρεσε ο Σκόκο. Μια παλιά του Ντιέ για τον Μπούρμπο είναι δυνατή. Έτσι οι γηπεδούχοι θα ανακτήσουν το πλάγιο που ανεβαίνει να εκτελέσει ο Χουάν Φραν. Εδώ ένας από τους δύο στόπερ, ο Παπαζαχαρίας με το Μπλάνκο. Του πήρε την κεφαλιά στον αέρα. Κόνταρε ο Πελετιέρη. Και παίρνει ο Λαγός από το λάθος του Παπαζαχαρία. Και αυτός όμως κάνει λάθος. Παρότι ήταν κοντινή η πάσα και δεν είχε πίεση προς τον Χουάν Φραν. Διέ. Μπουρμπός. Πέρασε έναν, πήγε να περάσει και τον Μπελετιέρη. Του έγινε φάουλ. Στο 24 όλα αυτά. Σε ένα ανοιχτό παιχνίδι. Και από τις δύο ομάδες. Γκαρσία. Ακολούθησε ο Ράμος μέχρι ένα σημείο, τον άφησε συνέχεια στον Μπασινά. Περπερίδης που κάνει πολλές φορές την κούρση από εδώ και αναγκάζει το Σκόκο να τον κυνηγήσει. Παίρνει ο Μπασινάς. Λαγός. Με το Χουάν Φραν να του δίνει βοήθεια. Στην πλάτη Λαγός προτίμησε όμως να γυρίσει πίσω την μπάλα στο Μαϊστόροβιτς και αυτός ανοίγει τώρα στο Ράμος. Μπασινάς, ο Μανώλης Βογιατζάκης μου λέει ότι ο Γιώργος Δούνης ζητά να παίξει πιο γρήγορα. Λαγός.
Γύρισε πίσω στο Χουάν Φραν, γιατί το έκλεισε και ο Παστεριανός στο διάδρομο. Χουάν Φραν σηκώνει για τον Μπλάνκο. Δεν βάζει από τον Κατσιαμπή. Μπέλα όμως ξανά για την ΑΕΚ. Ο Τάσος Κατσιαμπής. Σέντρα του Χουάν Φραν. Ψηλά ο Κοβαλεύσκι. Καθαρίζει. Κάνει ένα δυνατό βόλιο ο Πολωνός για τον Κωνσταντίνο και τον Αγρίτη. Κεφαλιά του Μαϊστόροβιτ προς τα πίσω. Ο Κυριάκος με νύχια και με δόντια προσπαθεί και τελικά κατάφερε να κρατήσει τον Αγρίτη μακριά από την μπάλα. Στα όρια του κανονισμού ήταν το μαρκάρισμά του. Εδώ. Στα όρια. Φώναξαν μάλιστα από το μπάγκο του Ηρακλή, διαμαρτυρόμενοι για αυτή τη φάση, γιατί ο Κυριάκος πήγε με απλωμένα χέρια. Τζεμπούρ. Σκόκο και Πελετιέρη. Καλό 1-2. Κόβεται όμως από τον Παπαστεριανό. Παίρνει ο Ράμος. Υπάρχουν στιγμές μέσα στον αγωνιστικό χώρο που πέφτουν κορμιά όπως εδώ. Σε ένα παιχνίδι που έχει ένα κατά διαστήματα δαιμονισμένο ρυθμό. Μαϊστόροβιτς στον Κυριάκο. Χουάν Φραν. Ο Λαγός με τον Μπούρμπο. Φάουλ για την ΑΕΚ. Στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Το χρεώθηκε ο Μπούρμπος. Εδώ Πελετιέρη με το Σκόκο. Που πάτησε στο Σκόκο. Ο Χουάν Φραν εκτέλεσε προς τη μεγάλη περιοχή. Ο Τζεμπούρ πήρε την κεφαλιά. Ο Μπλάνκο θέλει να πάρει μια δεύτερη. Ο Κατσιαμπής όμως τον νίκησε στον αέρα. Κατεβάζει ο Παπαζαχαρίας. Και ψάχνει με βαθιά μπαλιά τον Κωνσταντίνο. Ελέγχει ο Ράμος. Γυρίζει για να απαλλαχθεί από το μαρκάρισμα του Κύπριου. Ο Μαϊστόροβιτς που στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού έχει κάνει ένα-δύο λάθη που δείχνουν μια έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης στο παιχνίδι του. Χουάν Φραν. Τζεμπούρ. Χάθηκε η μπάλα κατά την ΑΕΚ εκεί στην πάσα προς τον Πελετιέρη. Γυρίζει γρήγορα ο Σκόκο όμως είναι και ο Μπασινάς. Περπερίδης. Καλή μπαλιά για τον Αγρίτη. Περιμένει στηρίγματα μέσα στην περιοχή. Τράβηξε το Μαϊστόροβιτς έξω. Η σέντρα δεν υπάρχει εκεί. Κανείς από τη σέντρα του Γκαρσία για να υποφεληθεί. Και τώρα ο Χουάν Φραν που έχει ένα πολύ μεγάλο κενό μπροστά του, ένα πολύ μεγάλο κενό χώρο, αφήνει στον Πελετιέρη. Ο Μπασινάς αλλάζει στο Ράμος. Ο Ράμος παίρνει την ευθεία, αφήνει πίσω τον Γκαρσία, έχει τον Περπερίδη, έπεσε μόνος του. Γλίστρησε, παραπάτησε εκεί στην προσποίηση που πήγε να κάνει. Ο Πελετιέρη όμως γρήγορα ανακτά ξανά την κατοχή της μπάλας. Σέντρα του βγάζει ο Μπούρμπος. Παίρνει ο Σκόκο έξω από την περιοχή. Καλή έξυπνη παλιά ήταν για τον Λαγό. Στη συνέχεια τέλειωσε μόνος του τη φάση με ένα δυνατό σουτ. Φύγε πολλά μέτρα πάνω από την εστία του Κοβαλεύσκη. Εδώ Πελετιέρη. Η δουλειά του αυτή είναι να βγαίνει την ώρα που χάνεται η μπάλα για την ΑΕΚ πάνω στον αντίπαλο. Να μην τον αφήνει να βγει σε γρήγορη επίθεση. Κυριάκος, ο Μπούρμπος με το Λαγό, η μπάλα είναι για την ΑΕΚ. Η καφάλια του Τζιμπούρ για τον Μπλάνκο. Και ξανά το πλάγιο για την ΑΕΚ. Από την επέμβαση του Μπούρμπου. Όλα αυτά λίγο πριν το ρολόι δείξει το 30 λεπτό του παιχνιδιού. Πάντα στο 1-0 ΑΕΚ από τον γκολ του Σκόκο στο 14. Με τον γκολ του Σκόκο στο 14. Μπούρμπος. Δυνατά ο Κυριάκος. Τρέχει ο Μπλάνκο. Διώχνει ο Κατσιαμπής. Παίρνει ο Ντιέ.
και του ζητάει ο Γκαρσία, τον ίδιο ο Ντιέ. Είναι λίγο δύσκολη βέβαια αυτή η μεταβίβαση. Για να γίνει και το κοντρόλ. Ράμος στον Πελετιέρη. Χαμηλά το τάκλιν του Κονέ, λάθος του Σκόκο. Και τώρα βγαίνει ο Κονέ με τον Μπασινά. Και έξινα θα του κάνει φάουλ ο Μπασινάς για να κόψει την αντεπίθεση. Μπασινάς που θα πάρει και κίτρινη κάρτα από τον Τάτη. Γιατί περισσότερο ήταν ένα φάουλ σκοπιμότητας. Τον Μπασινά βέβαια στήχησε αυτή την κάρτα. Το Πεντράθα, τεχνικός του Ηρακλή. Φάουλ για τους φιλοξενούμενους. Έλα μα Γιώργο, Γιώργος Αργιόλου. Λίγο νωρίτερα ο Άγγελ Πεντράθα πλησίασε τη γραμμή και έδωσε οδηγίες στον Ντιέ, του ζήτησε να ανεβαίνει περισσότερο. Να μην κάθεται πίσω, όσο δυνατόν περισσότερο, να μοιράζει παιχνίδια αλλά και να ανεβαίνει πιο ψηλά. Κακό συγχρονισμό των επιθετικών του, ενώ βγαίνει ο Ηρακλής μπροστά και απειλεί, δηλαδή δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να κεφτάνει σε ευκαιρία. Υπάρχει ένα κακό συγχρονισμό στο ποιο θα βρεθεί στην κορυφή, έτσι ναι, στην κορυφή τη επίθεση για να τελειώσει τη φάση. Νομίζω τα χαλάνε στην τελική προσπάθεια. Ενώ αναπτύσσονται ωραία μέχρι την περιοχή του Σάχα, τα χαλάνε στην τελική προσπάθεια, Μανώλη. Ο Σκόκο την κεφαλιά στο βολέ του Σάχα. Ο Κατσιαμπής βγαίνει από την άμυνα του με δύναμη. Ο Αγρίτης με τον Μαϊστόροβιτς. Ο Κωνσταντίνου δεν πήγε και πολύ φανατικά πάνω στην μπάλα. Πάντως έπαιξαν σωστή άμυνα εκεί. Στη μεσαία γραμμή παίξαν στο Ηρακλή. Πήραν με τον Ντιέ και διακόπτει ο Ντάτης για να βγάλει τι. Κίτρινη κάρτα στον Κωνσταντίνου. Είχα την αίσθηση ότι θα βγάζει για διαμαρτυρία. Διότι είχε ζητήσει ένα φάουλ προηγουμένως ο Κωνσταντίνου και πράγματι αυτό γίνεται. Είχε ζητήσει ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή, δεν το έδωσε ο διαιτητής. Χέρι του Μαϊστόροβιτς είναι. Δεν το έδωσε ο Ντάτης και κάτι θα πω Κωνσταντίνου. Και έτσι πήρε κίτρινη κάρτα στο 32. Μετά από 7 χρόνια γύρισε στον Ηρακλή. Κωνσταντίνου φύγε 4 πλούσια χρόνια στον Παναθηναϊκό, καλά 3 στον Ολυμπιακό. Μπλάνκο. Καλό γύρισμα της μπάλας έκανε. Ο Περπερίδης διώχνει μια υπερένταση. Δεν έχει τελειώσει όμως η φάση. Ο Σκόκο ανάμεσα σε δύο. Έβγαλε και αυτό στη σέντρα. Ο Τζεμπούρ την κεφαλιά στην αγκαλιά του Κοβαλεύσκη. Στο 33. Ας παίχτησα εκπεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να είναι ο Λαγός. Ο Λαγός από την κόντρα που είχε με τον Μπούρμπο. Και κίτρινη κάρτα στον Μπούρμπο. Σε πλεονέκτημα στη φάση ο Ντάτης. Εδώ περισσότερο Κατσιαμπής βρήκε την μπάλα παρά ο Τζεμπούρ. Λίκα σκόθηκε λάγος, δεν έχει παιδί. Θα μπει. Απλά σε εκείνη τη φάση δεν μπορούσε να έχει συμμετοχή. Και ο Κοβαλεύσκη αφήνει την μπάλα στον Παπαζαχαρία και αυτός μοιράζει στον Ντιέ. Ακούμε τον Μανώλη Βαγιατζάκη. Η διακοπή έδωσε μια ευκαιρία στον Γιώργο Δόνη να δώσει οδηγίες στους παίκτες. Του είπε στον Νάτσο Σκόκο να μην παίζει στην πλάγια γραμμή κοντά, να κλείνει και να βοηθάει τους δύο επιθετικούς. Γιατί είναι τέταρτο σκάφ, ναι. Και στον Μπασινά είπε να παίζει πιο κοντά στον Λαγό, ενώ ο ίδιος ο Μπασινάς του είπε ότι συνέχεια ο Ντιέ είναι μόνος του και πρέπει να γυρίζει ο Τζιμπούρ και να βοηθάει αμυντικά. Γκαρσία. Περπερίδης ανεβαίνει για άλλη μια φορά από αριστερά. Πέφυγε το Ράμος, πάει ο Πελετιέρη να του κλείσει το διάδρομο. Κράτησε ο Περπερίδης και πήρε φάουλ τελικά από το μαρκάρισμα του Πελετιέρη. Κάτι που δεν αρέσει καθόλου στον Αργεντίνο. Ξανά εδώ η φάση. Εντάξει, περισσότερο το πήρε ο μικρός ο Περπερίδης παρά του έγινε από τον Πελετιέρη. Πάντως αυτό που μετράει είναι ότι το έδωσε ο διαιτητής και ο Ηρακλής έχει την μπάλα στημένη κοντά στην μεγάλη περιοχή με τον Γκαρσία σε αυτή τη στημένη φάση. Έχει ανέβει πολλοί κόσμος και ο Κονέ είναι στην μπάλα, αυτός εκτέλεσε. Ο Ανφράν έβγαλε με το κεφάλι. Ο Λαγός με δυσκολία, αλλά κερδίζει και το φάουλ από τον Αγρίτη που πήγε να κοντράρει την απόκρουσή του και έτσι περνάει ο κίνδυνος εδώ για την ΑΕΚ στο 35.
Εδώ για την κανονική προβολή του Αγρίτη, που του στήχησε αυτό το φάουλ, το επιθετικό φάουλ. Κυριάκος γεμίζει για τον Μπλάνκο. Παπαζαχαρίας, ο Ντιέ και ο Περπερίδης, και τώρα ο Γκαρσία με τον Μπελετιέρη. Φάουλ του Γκαρσία. Μεσαία γραμμή για την ΑΕΚ. Λιγότερο από 10 κατά το τέλος του ημιχρόνου. Ο Μπασινάς είναι στην μπάλα. Και στόχο να αλλάξει για τον Χουανφράν. Αυτά είναι δύσκολα όμως. Στον αέρα βγαίνει πάντα εκεί ο αμυντικός. Πελετιέρη. Ο Αγρίτης τον παρεμπόδισε για λίγο. Ο Κυριάκος ένα γέμισμα. Ο Μπλάνκο χωρίς να βλέπει. Μπασινάς και φάουλ για την ΑΕΚ από τον Γκαρσία, που άπλωσε το πόδι εκεί την ώρα που ο Μπασινάς βγήκε πρώτος και πήρε την μπάλα. Ο Μπασινάς που ζήτησε και κάρτα για τον Γκαρσία. Και φύγει η μπάλα καθαρά όταν ο Γκαρσία έκανε το φάουλ πάνω στον Μπασινά. Ένα φάουλ μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής του Κοβαλεύσκη, με το Σκόκο να είναι στην μπάλα. Και βέβαια όλους τους ψηλούς της ΑΕΚ. Την αμυνά της, Μαϊστόροβιτς, Κυριάκος. Ψηλά εκτελέστηκε το φάουλ και είναι κόρνερ τώρα από την επέμβαση του Κατσιαμπή. Ο Άγγελος, ο Μπασινάς στη γωνία για το κόρνερ. 37 λεπτά στο Μαρούσι, κόρνερ για την ΑΕΚ με τον Μπασινά. Ο Μαϊστόροβιτς με φάουλ. Πολλές φορές, αρκετές για να μην πω πολλές, έχει χρεωθεί τέτοια μαρκαρίσματα ο Μαϊστόροβιτς. Στην προσπάθεια του να σηκωθεί στον αέρα, βάζει το χέρι στον αντίπαλο. Εδώ καθαρό φάουλ πάνω στο Χουανφράν από τον Γκαρσία. Πελετιέρη για το Λαγό. Κυριάκος από την πίεση του Αγρίτη γυρίζει πίσω στον Σάχα και αυτός ανοίγει για τον Χουανφράν. Μπλάνκο. Το Κατσιαμπή κολλήπαινε πάνω του. Ο δημιουργός του πρώτου γκολ. Γκολ. Ένα είναι. Τσάκ. Κατσιαμπής μακριά. Μπασινάς με τον Πελετιέρη. Κακή συνεννόηση. Μια γρήγορη μεταβίβαση για τον Αγρίτη. Ο Κυριάκος λέει στο Σάχα να μείνει, αλλά αυτός είχε βγει πολύ μακριά από την περιοχή του και δεν γινόταν να άφηνε στο κεντρικό αμυντικό της ομάδας. Και ο Μπασινάς και ο, στη συνέχεια ο Τζεμπούρ που δεν πρόλαβε την έξοδο του Κοβαλεύσκη. Εδώ Κονέ. Δραστήριο ήταν στο ξεκίνημα. Στη συνέχεια στη μετριότητα κινήθηκε. Και εδώ σκόρερ του παιχνιδιού μέχρι στιγμής, ο Νάτσο Σκόκο. Τζεμπούρ. Μπασινάς. Ο Χουανφράν με πολύ χώρο μπροστά του. Τρέχει ο Κωνσταντίνου από την επίθεση να τον κλείσει. Να τον κλείσει το διάδρομο δηλαδή, το οπτικό πεδίο. Πελετιέρη για το Μπασινάκ, αυτός με τη μία στον Ράμος. Σκόκο. Διακυρίζει την μπάλα. Τώρα προς τα πίσω με τον στον Μαϊστόροβιτς. Τον μπερδεύτηκε κάπως, βγάζει ξανά στον Ράμος. Μαρκάρει σωστά ο Ηρακλής. Δεν αφήνει για στην άκρα. Περάσει από τους διαδρόμους της. Είναι πιο επιμελής οι ποδοσφαιριστές τους σε αυτά τα μαρκαρίσματα. Εδώ
Ο Μπλάνκο παίρνει. Πέρασμα κατά τον Τζεμπούρ. Βγαίνει η άμυνα. Και τον Ηρακλή μαζεύει ο Γκαρσία. Και ψάχνει τον Αγρίτη. Στο ένας μέναν με τον Μαϊστόροβιτς. Έρχεται ο Κωνσταντίνο και ο Κονέ. Κρατάει ο Αγρίτης. Βγάζει το πέναλτι για τον Κονέ που συγκρούστηκε με τον Κυριάκο. Ποτέ δεν μπόρεσε να προλάβει την μπάλα. Δεν έχει κάτι όμως ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Εδώ βιαστικά ο Αγρίτης. Ο Κυριάκος είχε. Ήταν πρώτος. Μπορούσε να πάει και πήγε φυσικά πρώτος την μπάλα. Όταν με καθυστέρησε πολύ ο Κονέ από πίσω. Διέ πήρε φάουλ από τον Μπλάνκο. Ο Διέ είναι πάνω στην μπάλα. Ψάχνει μια λύση μπροστά. Δεν τη βρήκε. Κατσιαμπής. Παπαζαχαρίας και ο Περπερίδης που αν εξαιρέσει κανένας εκείνο το λάθος. Στη φάση του γκολ όταν τον πρόλαβε ο Σκόκο και του έβαλε, τον νίκησε την προσωπική μονομαχία και έβαλε τον γκολ, έκανε πολύ καλή δουλειά. Παπαζαχαρίας προσπάθησε να κλέψει ΑΕΚ εκεί. Ο Ντιέ συμμαζεύει κάπως τα πράγματα και αφήνει στον Κατσιαμπή. Λάθος του Κατσιαμπή. Ο Γκαρσία παίρνει, συγγνώμη. Και ανοίγει η δεξιά στον Μπούρμπο. Καλή κίνηση από τον μπακ του Ηρακλή. Διέ, υπομονή εδώ οι φιλοξενούμενοι. Οργανώνουν το παιχνίδι τους. Σέντρα από τον Περπερίδη και τον Κωνσταντίνου που πήρε την κεφαλιά πολύ μακριά από την αιστεία του Σάχα. Έτρεξε ο Αγρίτης να προλάβει. Out. Πάμε στους δύο πάγκους να δούμε αντιδράσεις τους προπονητές. Πρώτα στο Μανώλη Βογιατζάκη. Ο Γιώργος Ζώνης, στα τελευταία λεπτά ο Γιώργος Ζώνης απλά ζητάει από τους παίκτες του να έχουν καλύτερη κατοχή, περισσότερη κατοχή της μπάλας, να μοιράζουν σωστά, ειδικά στους δύο παίκτες που είναι στη μεσαία γραμμή, στον Άγγελο Μπαστινά και στον Πελετιέρη. Τους ζητάει να δίνουν την μπάλα δίπλα, να έχουν σίγουρες μπαλιές και να μην κάνουν μακρινές μεταβιβάσεις. Και στον Γιώργο Αργυρόγλου για να μας μεταφέρει τις δηλώσεις της αντιδράσης του Πετράθα. Μανώλη, καμία αντίδραση δεν έχουμε από τον πάγκο του Ηρακλή. Τουλάχιστον στο τελευταίο δεκάλεπτο, τώρα μόλις σηκώθηκε ο Άγγελ Πετράθα. Όρθιος απλά παρακολουθεί. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο. Μαϊστόροβιτς κάνει φάουλ στον Αγρίτη. Έλα, πάμε! Πάμε! Ένα φάουλ σε θέση μέσα αριστερά για τον Ηρακλή. Κονέ και Γκαρσία σε όλα τα στημένα. Ο Κονέ με το γλυκό πόδι, αλλά χρειάζονταν και δύναμη να περάσει μπάλα στην περιοχή. Ο Γκαρσία σε μια δεύτερη απόπειρα. Εύκολα ο Σάχα. Από το σώμα του Ντιέ έφυγε η μπάλα έξω. Εδώ. Πελετιέρη. Μπλάνκο γυρίζει στον Μπασινά και ανεβαίνει ο Ράμος από δεξιά. Έβγαλε τη σέντρα έξω από την περιοχή. Μπασινάς αφήνει στον Πελετιέρη, αυτός δοκιμάζει από μακριά. Ένα σουτ που δεν απειλήσε καθόλου τον Κοβαλεύσκη. Βολή από τον Πολωνό. Γκολκίπερ του Ηρακλή. Κωνσταντίνου την κεφαλιά. Ο Γκαρσία με τον Αγρίτη. Κρατάει ο Γκαρσία. Καλό άνοιγμα στον Κωνσταντίνου. Βγαίνει ο Σάχα. Πέφτει ο Κωνσταντίνου. Δίνει out ο Ντάτης. Σκανά εδώ η φάση. Με την καταπληκτική πάσα προς τον Κωνσταντίνου. Ο Μαϊστόροβιτς δεν μπορεί να τον προλάβει. Ο Κωνσταντίνου πέφτει και βρίσκει πάνω στο σώμα του Σάχα, δηλαδή έχει πάρει την κλίση να πέσει και βέβαια τραυματίζεται και ο goalkeeper Τσάκ, τουλάχιστον αυτή είναι εμένα η δική μου αίσθηση, κλωτσάει λίγο την μπάλα καθώς δεν την προλαβαίνει και περισσότερο αυτός πέφτει παρά τον ανατρέπει ο goalkeeper της ΑΕΚ. Όλα αυτά στο 45.
Και ενώ το 1-0 παραμένει για την ΑΕΚ με τον γκολ του Σκόκο, για την ευκαιρία να δείτε κάποιες μονομαχίες που συνέλεξαν οι συνάδελφοι από το ΒΑΝ των εξωτερικών μεταδόσεων του της Νόβα και της προσφέρει εδώ ο σκηνοθέτης μας ο Γιώργος Μάνταλος. Συμπληρώθηκαν τα 45 του πρώτου ημιχρόνου. Μπήκαμε πια στη φάση των καθυστερήσεων. Θα είναι ένα λεπτό. Μπλάνκο. Μια παλιά για τον Φορτσέκ. Στην προηγούμενη φάση ο Μανώλης Βογιαντάκης μου λέει ότι ο Γιώργος Δόνης ζήτησε να βγει μια κάρτα στον Κωνσταντίνο. Ο Ντάτης έδωσε σωστά ο τόμος εκεί. Την κερδάδα στην κρίση του. Αν θα ήθελε να επιβάλλει τέτοια ποινή. Φόρτου Ηρακλή. Κυριάκος με τον Μαϊστόροβιτς αλλάζουν στο βάθος της άμυνας ΣΑΚ. Ο Μπασινάς γυρίζει και τώρα το τέλος του πρώτου μέρους. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Ανοιχτό με ρυθμό αυξημένο και από τις δύο ομάδες στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Η ΑΕΚ που από το 14 έχει ανοίξει το σκορ με τον γκολ του Σκόκο, προηγείται 1-0. Σε ένα πρώτο ημίχρονο είχε ο δείκτης του ενδιαφέροντος ήταν υψηλός, διότι η ΑΕΚ δεν είχε φάσει τον γκολ. Στο πρώτο τέταρτο με 20 λεπτό πίεσε ασφιχτικά την άμυνα του Ηρακλή και εξαιτίας αυτής της πίεσης προήλθε και εδώ το γκολ με το οποίο πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενη 1-0. Στη συνέχεια ο Ηρακλής διόρθωσε κάπως την άμυνά του και στη μεσαία γραμμή και πιο πίσω βέβαια, έκλεισε τους διαδρόμους και με βαθιές μπαλιές από την άμυνα προς τον Αγρίτη είτε από τα άκρα αρκετές φορές δημιούργησε καταστάσεις στην άμυνα της ΑΕΚ, χωρίς όμως αυτό που έλειψε από τον Ηρακλή στο πρώτο ημίχρονο ήταν η τελική προσπάθεια και έτσι παρότι δημιούργησε ευκαιρίες δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκινά σε λίγο, πάμε στο Γιώργο Αργυρόγλου. Μανώλη, θα πρέπει να πούμε ότι ο Ηρακλής συνεχίζει στο δεύτερο ημίχρονο με την ενδεκάδα που τελείωσε το πρώτο μέρος. Ενώ κάποιοι σταγόνες έπεσαν εδώ στο ΆΚΑ και. Βροχούλα. Μυρίζεται τώρα. Μακάρι να μην βρέξει, γιατί κάνει και λίγο ψύχρα. Λοιπόν, η ΑΕΚ επίσης δεν έχει αλλαγές. Τον Αλεξόπουλο είδα λίγο, τον Γιώργο τον Αλεξόπουλο και αισθανόταν πιο εντατικά στο ημίχρονο. Παρ' όλα αυτά δεν έχει αλλάξει κάτι ο Γιώργος Δόνης. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο που ξεκινά τώρα με την ΑΕΚ στη σέντρα και τον Χουάν Φραν να αφήνει στον Μπελετιέρη. Ο Μπασινάς γυρίζει στον Ράμος. Σκόκο. Πολύ καλή κίνηση έκανε. Ξανά ο Μπασινάς. Ο Σκόκο έτοιμος για να βγάλει τη σέντρα. Κρατάει ο Σκόκο. Τώρα γυρίζει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Λαγός ακολουθεί. Πελετιέρη. Με τη μία ο Κυριάκος ξανά για τον Λαγό. Το Μπούρμπο μπροστά του. Δεν το αφήνει το πεδίο να βγάλει τη σέντρα να περάσει. Βγάζει έξω για τον Πελετιέρη. Παίρνει ο Ντιέ. Έχει μια γρήγορη πρώτη μπάλα προς τον Αγρίτη. Με τον Κυριάκο αντίπαλο ο Αγρίτης. Corner. Ο Γρήτης που είχε τη σκέψη βέβαια να καταλεγόμενος την ταχύτητά του με την μπάλα στα πόδια να μπει μέσα στην περιοχή αλλά δεν του έδωσε εκεί το περιθώριο ο Κυριάκος παρότι στην αρχή τον άφησε λίγο πίσω ο δεύτερος φόρ του Ηρακλή και οι φιλοξενούμενοι έχουν τη δυνατότητα 47 να βάλουν παίχτες στην περιοχή του Σάχα με το corner. Ο Παπαστεργιανός στην εκτέλεση. Μπάλα βγαίνει έξω, την κέρδισε ο Ράμος, αλλά χάνει από το μαρκάρισμα του Γκαρσία. Βγάζει μια πολύ καλή σέντρα, η κεφαλιά επέμβαση από το Σάχα στην κεφαλιά του Αγρίτη, εξ επαφής στο 47. Ο Ηρακλής αγγίζει εδώ τον γκολ με τον Ανέστη Αγρίτη.
Όμως έχει κάνει μια καταπληκτική επέμβαση, σωτήρια ο goalkeeper της ΑΕΚ εν κινήσει. Εδώ στην κεφαλιά του φόρ του Ηρακλή και κρατάει το 0. Στη μεγαλύτερη ευκαιρία του Ηρακλή στο παιχνίδι με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Έλα Γιώργο. Πιστέψουμε πως χάθηκε αυτό το γκολ στον πάγκο του Ηρακλή Μανώλη. Κωνσταντίνου. Και στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι περισσότερο με τον Γκαρσία εδώ που βγαίνει πάνω στο Ράμος βρήκε διαδρόμος παρά από την άλλη πλευρά του Χουάν Φραν. Νέα σέντρα για τον Κωνσταντίνου. Τον πρώτο λόγο Σάχα φυσικά. Χουάν Φραν για τον Μπασινά. Προς Κόκο. Μέσα γραμμή με το Ράμος να κάνει κίνηση στην πλάτη του. Άλλαξε με τον Μπασινά ο Βραζιλιάνος και τώρα στον Μπελετιέρη. Περπερίδης βγάζει λανθασμένα πάνω στον Μπασινά. Σκόκο. Κόντρα του Ντιέ, Μπελετιέρη. Λαγός, ξανά ο Σκόκο. Δοκιμάζει το σούτ, μαζεύει ο Κοβαλεύσκη. Στο 49. Κεφαλιά του Μαϊστόροβιτς. Πήρε ο Ντιέ την επέμβαση. Άλλαξε με τον Παπαστεριανό και από τα πόδια του Παπαζαχαρία ο Περπερίδης. Γκαρσία. Στη δεύτερη ζώνη άμυνας. Εκεί μαρκάρα δηλαδή ο Μπασινάς πάνω στον Γκαρσία και έκοψε ο Πελετιέρη. Πιο πίσω. Και τώρα ο Ράμος χαμηλά για το Σκόκο. Εδώ προηγούμενη ενέργεια του Σκόκο να σου στη γωνία του Κοβαλεύσκη. Μπασινάς σηκώνει για το Χουάν Φραν που κάνει την κούρσα από αριστερά. Ο Κατσιαμπής απομακρύνει. Ο Κωνσταντίνου με τον Μαϊστόροβιτς στον αέρα. Και ο Πελετιέρη που κατεβάζει. Άλλαξε με το Ράμος και με το Σκόκο τώρα. Μπασινάς και Πελετιέρη. Και ξανά στο Ράμος. Έχει την πρόθεση τουλάχιστον να πατεράσει την μπάλα ο Πελετιέρη. Αν κρίνει κανείς από τη στροφή που έκανε στο κορμί του. Έκλεψε ο Ντιέ. Ο Μπασινάς κάνει φάουλ στον Παπαστεριανό. Εδώ το φάουλ του μέσου της ΑΕΚ. Μπούρμπος. Νέο φάουλ τον Μπασινά. Ξανά στον Παπαστεριανό. Θα πάει ο Ντιέ στην εκτέλεση. Ο Αγρίτης, ο Κωνσταντίνου, ο Κονέ στην περιοχή. Έρχεται και ο Παπαζαχαρίας με τον Κατσιαμπή. Αυτοί οι πέντε θα διεκδικήσουν κάτι στην άμυνα της ΑΕΚ από το φάουλ που εκτελεί ο Ντιέ. Με δύναμη, πάρα πολύ δύναμη βέβαια. Και τελικά δεν διεκδίκησαν τίποτα όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν άσκοπα στην περιοχή του Σάχα. Ο Ντιέ που έχει κάνει καριέρα, δεν τα ενώσω τον, έχει κάνει καριέρα σε ομάδες μεσαίες στην Ιταλία, στη Γαλλία, έχει μια βόλτα από την Τουρκία. Και από την Αζαξιό το καλοκαίρι κατέληξε στον Ηρακλή. Κονέ με τον Μπασινά. Πελετιέρη. Ο Τζεμπούρα ανοίγει στον Σκόκο. Ο Ράμος θέλει να αλλάξει για τον Χουάν Φραν στον άλλο μπακ. Βγάζει ο Κατσιαμπής μια τυφλή μπαλιά. Αναγκάζει τον Κωνσταντίνο να τρέξει μαζί με το Ράμος που έχει καλύτερη θέση βέβαια στην μπάλα. Ακούμε τον Γιώργο Γυρόγλου. Ετοιμάζει αλλαγή ο Άγχελ Πεντράθα. Θα περάσει τον αγώνα σε λίγο ανεπιθετικό το Γιάντσι. Δεν ξέρουμε ακόμα βέβαια ποιος παίκτης θα φύγει από το παιχνίδι. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Ισπανός.
Juan Fran για τον Μαϊστόροβιτς. Έδιωξε ο Ράμος. Γέμισε μια μπάλα εκεί που υπερτερούν στις μονομαχίες οι παίκτες του Ηρακλή, όμως δεν μπόρεσαν και αυτοί να κρατήσουν. Ξανά ο Ράμος για το Σκόκο. Μπλάνκο κυνηγάει, μπαίνει και ο Τζεμπούρ στη φάση και κερδίζει και τελικά χάνει, αλλά με φάουλ από τον Παπαστεριανό. Ξανά εδώ και η προηγούμενη φάση, ένα φάουλ. Ο Ντάτης στο μεταξύ έχει καλέσει κοντά του και Κατσιαμπής τον Γκαρσία. Τους διώχνουν τώρα. Προφανώς για διαμαρτυρία σε σχέση με το προηγούμενο σφύριγμα του. Κατσιαμπή στην άμυνα του Ηρακλή. Φάουλ για την ΑΕΚ στο 54 με τον Μπασινά να δίνει ύψο στην μπάλα. Ο Μαϊστόροβιτς, έχουν γίνει κανένα δύο φάουλ εκεί, διότι κράτησαν φανερά οι επιτιθέμενοι. Βεβαίως αυτό που συνήθως την πληρώνει είναι ο Μαϊστόροβιτς. Στον οποίο έχουν χρεωθεί τα περισσότερα επιθετικά. Περισσότερο ο Μπλάνκο στο Κατσιαμπή πρέπει να κάνει φάουλ εκεί πριν φτάσει η μπάλα στο Μαϊστόροβιτς παρά ο ίδιος ο αρχηγός της ΑΕΚ. Για να ακούσουμε ξανά τον Γιώργο τον Αργυρόγλου. Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου είναι αυτός που θα φύγει από το παιχνίδι. Ο Κωνσταντίνου βέβαια που θέλει ακόμα χρόνο για να είναι έτοιμος 100%. Είναι γνωστό ότι προέρχεται από αποχή. Δεν αγωνίστηκε τα τελευταία παιχνίδια πέρσι, είχε προβλήματα τραυματισμού. Θα φύγει από το παιχνίδι λοιπόν ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Το απόκτημα της τελευταίας στιγμής για το ΜΑ του Ηρακλή και θα περάσει στον αγώνα ο νεαρός ο Γιάννης που πέρσι Μανώλη εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του. Είναι πολύ γρήγορος, ικανός σκόρερ. Μάλιστα, πρώτη αλλαγή θα είναι αυτή στο παιχνίδι σε λίγο για τους φιλοξενούμενους. Ο Κατσιαμπής στο Μπούρμπο. Κονέ με τον Πελετιέρη κοντά του. Φάουλ του Χουάν Φραν. Τώρα θα γίνει αλλαγή, όχι λένε από τον πάγκο του Ηρακλή, διότι έχουν κερδίσει φάουλ και ο Κωνσταντίνου είναι απαραίτητος μες στην περιοχή. Ο Κύπριος, ο Κονέ στην εκτέλεση. Στο 55 φάουλ για τον Ηρακλή, εκτέλεσε ο Κονέ. Έμεινε η μπάλα επικίνδυνα, ο Μπλάνκο θέλει να τη διώξει, ο Μαϊστόροβιτς τελικά και ο Πελετιέρη που ελευθερώνει. Κονέ προσπάθησε να αποφύγει τον Λαγό, ζήτησε και ένα φάουλ εκεί για φράγμα. Ο Ντάτης άφησε το παιχνίδι. Χουάν Φραν ψάχνει τον Μπλάνκο. Μέμβαση του Παπαζαχαρία. Λαγός, Πελετιέρη και ο Χουάν Φραν που γυρίζει στον Κυριάκο και αυτός πιο πίσω στο Σάχα. Πίεση ζητούν από τον πάγκο του Ηρακλή προς τους προσφυριστές της ομάδας. Από τους προσφυριστές της ομάδας για να πιέσουν προς την άμυνα της ΑΕΚ. Ο Χουάν Φραν στην επαναφορά. Ο Μπλάνκο δεν μπόρεσε. Ο Μπασινάς επίσης. Γκαρσία. Κεφάλι του Πελετιέρη στον Παπαστεριανό. Και είναι η ώρα της αλλαγής το 56. Για τον Ηρακλή. Η πρώτη θα φύγει από το παιχνίδι ο Κωνσταντίνου και θα περάσει ο μικρός ο Δημήτρης ο Γιάντσης στο παιχνίδι. Θα πάει δίπλα να γίνει ντουέτο με τον Αγρίτη ο Γιάντσης. Κονέ επιδίωξε να βρει το Μπούρμπο. Πελετιέρη και έχει κερδίσει και έχει χάσει πολλές μάχες. Τώρα κέρδισε μια. Μαϊστόροβιτς, ο Ηρακλής πιέζει ψηλά. Μπασινάς με τον Ντιέ στην πλάτη του. Ο Σκόκο που γυρίζει και κερδίζει ένα πλάγιο. Μπλάνκο προσπάθησε να γυρίσει προς τα πίσω, έκανε ο Ντιέ την κόντρα και ο Κοβαλεύσκι σε μια
λανθασμένη επέμβαση. Είναι ότι ξανά δώσε την μπάλα στην ΑΕΚ, στην πλάγη. Σκόκο. Σε μια κίνηση που του αρέσει, να έρχεται από πίσω. Ο Τζεμπούρ ανάμεσα σε 2-3. Η μπάλα βγαίνει στο Ράμος που έχει χώρο να κάνει τη σέντρα. Καθυστέρησε και έδεσε το κόρνερ όμως. Όπως η μπάλα βρήκε στο σώμα του Περπερίδη. Ξανά ο Μπασινάς. Τελεί ο Μπασινάς. Βγαίνει η μπάλα έξω. Ο Λαγός έκανε ένα καλό σουτ. Μακριά από την εστία του Κοβαλεύσκη. Μονοκόμματο σουτ, ξέρω, αριστερό. Εδώ ξανά η κατάληξη της προηγούμενης ενέργειας του Λαγού. Φάουλ υπέρ του Ηρακλή, το πήρε ο Μπούρμπος. Βλέπω αλλεπάλληλες εντολές από τους δύο πάγκους. Ο Μανώλης Βεγκατζάκης θα μας πει κάτι για τον Γιώργο Δόνη. Ναι, έδωσε κάποιες οδηγίες στον Παναγιώτη Λαγό για την επόμενη φάση να γίνει αυτός ο εσωτερικός χαφ. Θα αλλάξουν θέση και η αμυντική χαφ. Θα έρθει δηλαδή αριστερά ο Μπασινάς και θα πάει δεξιά ο Πελετιέρη, όπως και οι παίκτες που είναι στην επίθεση. Ο Τζιμπούρ με τον Μπλάνκο, απλά θα πάει περισσότερο δεξιά ο Μπλάνκο και αριστερά ο Τζιμπούρ. Και ο Γιώργος Αργυρόγλου, αν μπόρεσε έτσι να διαβάσει τον Πετράθα. Από ό,τι κατάλαβα, ζήτησε από το Γιάντσι να έχει λίγο το νου του στον Μπλάνκο. Αλλά βέβαια δεν το κατάλαβα γιατί. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Φόρινε και ο ένας, ναι. Φόρινε και ο άλλος. Σε κάποιον άλλο την έδωσε. Κάποιον άλλο την συντολή, αυτό δεν κατάλαβα. Αλλά ήταν ο Γιάννης κοντά και του είπε για τον Μπλάνκο. Τώρα, αν του είπε να μεταφέρει την οδηγία, άλλο. Ναι. Λοιπόν, στο 59, λίγο πριν το ρολόι δείξει το 60, δηλαδή μια ώρα παιχνιδιού, ο Ηρακλής έχει κερδίσει κόρνερ. Το εκτελεί ο Κονέ. Ο Κατσιαμπής πήγε για την κεφαλιά μαζί με τον Κυριάκο. Κανείς δεν τη βρήκε. Ο Σκόκο δεν μπόρεσε όμως, έτσι ο Ηρακλής διατηρεί κατοχή της μπάλας. Ξανά στον Κονέ βγαίνει η μπάλα από δεξιά που έχει χώρο και βγάζει μια επικίνδυνη σέντρα. Η κεφαλιά μακριά από την εστία του Σάχα. Ο Δόνης που θα κάνει αυτή την κίνηση. Ας πούμε προηγουμένως ο Μανώλης Βεγκατζάκης. Για να ακούσουμε τον κύριο Ραγκηρόγλου. Διευκρίνηση από τον πάγκο του Ηρακλή. Ναι, ναι. Ο Αγρίτης. Από σένα προς εμάς, όχι από τον πάγκο του Ηρακλή. Όχι, από τον πάγκο του Ηρακλή σε μένα, γιατί ρώτησα και μου είπαν ότι ο Αγρίτης παίρνει στα στημένα τον Μπλάνκο και όχι ο Γιάντσης. Αυτό ήθελε να πει, γιατί ο Γιάντσης κατάλαβε ότι θα πάει αυτός πάνω στον Μπλάνκο, στα στημένα όταν επιτίθεται η ΑΕΚ. Για να δούμε εδώ την παλιά. Προς τον Γιάντση, ο Κυριάκος καθαρίζει τη φάση και με την εμπειρία και την κλάση του βεβαίως. Βγάζει άμυνα για την ΑΕΚ. Γιώργο, ολοκλήρωσε αν έχεις να προσθέσεις. Αυτό ήθελα να πω, ότι ο Αγρίτης στα στημένα, όταν επιτίθεται η ΑΕΚ, στις στημένες φάσεις δηλαδή, θα αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Μπλάνκο και θα βοηθά. Και όχι ο Γιάντσης. Γιατί το παιχνίδι είναι στο 60-61 και είναι στην κόψη του Ξηραφιού, στο ρευστό 1-0, με τον Ηρακλή να διεκδικεί το γκολ της ισοφάρισης βεβαίως, αφού έχει καταφέρει να εξουδετερώσει ένα μεγάλο μέρος των κινδύνων που προέκυψαν στο πρώτο 20 λεπτό του παιχνιδιού. Χουανφράν με τον Κονέ στην κόντρα. Ο Λαγός ανάμεσα σε δύο βγήκε με την μπάλα έξω. Ελεγκρού. Καλή οδηγία στον Κονέ αυτή τη φορά από τον Άγγελ Πεντράθα. Ζητά να δίνει πιο γρήγορα την μπάλα, μην την κρατάει πολύ στα πόδια του. Γκαρσία με το Ράμος μπροστά του. Και χωρίς στηρίγματα από εκείνη την ώρα. Πέρασε πάντως ο Γκαρσία και δημιουργεί κενό εκεί στην αμυνατσιά. Αλλά βγήκε γρήγορα ο Πελετιέρη. Ποιος τρέχει και μπαλώνει τα πράγματα. Πότε δεξιά, πότε αριστερά. Έτσι και εδώ έδωσε τη λύση. Παραχωρώντας αυτό το κόρνερ. Στο 62 με τον Κονέ ο Ηρακλής εκτελεί το φεκερδίσει κόρνερ και το εκτέλεσε. Ένα κόρνερ που έγινε πλάγιο στη συνέχεια. Γκαρσία. Μόνος είναι ο Ράμος.
Αντί να κατεβάσει την μπαλακάτα, προσπάθησε να την διώξει και την έδιωξε τελικά με το κεφάλι. Την έκανε διεκδικήσιμη. Ο Πελετιέρη του γύρισε ξανά. Μπλάνκο, ο Ντιέ, όπως και ο Γκαρσία, έχουν κάνει σπουδαία δουλειά στη μεσαία γραμμή του Ηρακλή. Χουανφράν, στήριγμα ήθελε, δεν το έδωσε κανείς. Λαγός. Φάουλ του Ντιέ, χαμηλά. Πάνω στο Λαγό. Κυλούσε η μπάλα, θα τη γυρίσει πίσω ο Ντάτης. Έλα Μανώλη. Εντολή του Γιώργου Δόνη προς τον Άτος Κόκο να περάσει και αυτό στην αριστερή πλευρά. Μαζί με τον Μπασινά θα παίξουν περισσότερο αριστερά. Για να παίξει περισσότερο στο κέντρο ο Παναγιώτης Λαγός. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Έλα, 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 έλα. Αυτό. Με αυτά στο 64 και ενώ το 1-0 με τον γκολ του Σκόκο από το 14 παραμένει και δίνει το προβάδισμα στην ΑΕΚ. Κυριάκος έδιωξε, αλλά η μπάλα έχει βρει στον πόδια του Γιάντζη. Αλλάζει το σύστημά του ο Γιώργος Δόνης. Δηλαδή από αυτό το 4-4-2 η εντολή, έτσι όπως διαμορφώνονται τα πράγματα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι να γίνει περισσότερο 4-3-3. Έλα Μανώλη, πες το. Στην επίθεση δεξιά ο Τζιμπούρ, αριστερά ο Σκόκο και καθαρόμως επιθετικός ο Ισμαήλ Μπλάνκο. Στη μεσαία γραμμή ο Λαγός, ο Μπασινάς και ο Πελετιέρη. Στο 64 αυτή η αλλαγή, η διάταξη της ΑΕΚ. Σκόκο. Καλή προσποίηση έκανε και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Το γύρισμα του Τζιμπούρ, μαζεύει ο Κοβαλεύσκι. Κερδίζει και φάουλ από τον Κυριάκο. Και έμεινε ο Μπασινάς δεξιά, ο Πελετιέρη στη μεσαία γραμμή στον άξονα και αριστερά ο Λαγός βεβαίως. Να καλύπτουν αυτοί οι τρεις. Διέ με τον Μπλάνκο. Κονταλεύθηκε ο Μπασινάς. Μάρκαρε σωστά όμως ο Γκαρσία και μπόδισε την ΑΕΚ να βγει γρήγορα στην επίθεση. Μπασινάς για τον Τζεμπούρ. Μακριά ο Παπαζαχαρίας. Γκαρσία. Φάουλ που κέρδισε ο Γιάντσης από το Μαϊστόροβιτς. Κατσιαμπής στο κέντρο της άμυνας του Ηρακλή. Με τον Μπλάνκο τον επιτηρεί. Ο Κατσιαμπής επιχείρησε μια μεγάλη μεταβίβαση προς τον Αγρίτη. Βγήκε πρώτος στην μπάλα ο Κυριάκος. Έκανε και μια κόντρα και πήρε φάουλ μετά. Γιατί κράτησε. Πονέ, διαμαρτύρεται. Κράτησε περισσότερο την μπάλα στην κατοχή του από ό,τι έπρεπε. Και ο Ηρακλής έχει ανεβάσει πολύ την άμυνα του στο γήπεδο. Πιέζει στην άμυνα της ΑΕΚ. Και εκεί βρέθηκαν δύο με έναν. Και βέβαια έχω την αίσθηση ότι σωστά διαμαρτύρεται εδώ ο Πονέ. Γιατί ο Κυριάκος μόνος του έχασε την μπάλα. Γιατί δεν υπήρχε φάουλ εκεί. Ο Σάχα γεμίζει. Ο Παπαζαχαρίας μόνος. Γκαρσία. Βαλιά προς στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Δεν μπήκε ούτε ο Κυριάκος στη φάση, ούτε ο Μαϊστόροβιτς. Έτρεξε ο Κονέ να μπει σφίνα στους δύο. Τα κατάφερε, αλλά ο Κυριάκος με τη δύναμή του πέταξε την μπάλα κόρνερ. Ξανά εδώ. Αφού έβαλε όλο το σώμα πάνω στον αντίπαλο για να τον εμποδίσει να κάνει το σουτ. Παραχώρησε κόρνερ. Στο 67 ο Ηρακλής πιέζει την ΑΕΚ αναζητώντας τον γκολ της ισοφάρισης. Ο Γκαρσία στο κόρνερ. Ο Ράμος στο πρώτο δοκάρι. Ντιέ. Σε αυτόν έφτασε η μπάλα από την επέμβαση του Βραζιλιάνου. Ξανά ο Γκαρσία που σηκώνει μες στην περιοχή. Κεφαλιά εύκολα. Κεφαλιά του Παζαχαρία στα χέρια του Σάχα. Offside τον Μπλάνκο. Τις έντονες διαμαρτυρίες του κοινού της ΑΕΚ, γιατί η μπάλα έφυγε νωρίς. Από το βολέ του Σάχα και η αντίδραση του Δόνη. Διέ
για τον Γιάντσι. Ξανά ο Ντιέ. Ο Μπούρμπος γυρίζει πίσω στον Κοβαλεύσκι. Νευρικό έγινε το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, με πολλά λάθη και βίωση και ένταση μεγαλύτερη στην ΑΕΚ, διότι δεν μπορεί να κάνει τις ευκαιρίες να φύγει από αυτό το 1-0 και ο Ηρακλής την απειλεί, την πιέζει και την απειλεί. Ο Παστεργιανός περιμένει, ο Γιάντσης και ο Αγρίτης, η σέντρα απευθείας out από τον Μπούρμπο. Με την... Έχασε σε ύψος η... Εδώ δεν υπάρχει offside, του Μπλάνκο, είναι πίσω από τη μεσαία γραμμή. Έχασε σε ύψος η επίθεση του Ηρακλή. Αυτό σημαίνει ότι όποια μπαλιά πηγαίνει από τα χαφ, είτε από τα άκρα είτε από τον άξονα στον αέρα, είναι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό καταδικασμένη. Με Μαϊστόροβιτς και Κυριάκο εκεί πίσω. Έχει κερδίσει ταχύτητα βεβαίως, όπως σωστά συμπληρώνει από τον αγωνιστικό χώρο ο Γιώργος Ρεγλόγλου, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι την μπάλα θα πάει χαμηλά. Μαϊστόροβιτς. Χουάν Φραν. Ο Λαγός όπως όπως. Αγρίτης. Ηρέμικα προς τα πράγματα, αφήνοντας για τον Ντιέ. Από τον Παπαστεριανό, μια πολύ δυνατή μεταβίβαση για τον Γκαρσία. Ο Μπασινάς παίρνει το πλάγιο του Ράμος. Στην άλλη πλευρά είναι ο Σκόκο μόνος του. Πέρασε την μπάλα Μπασινάς, ο Σκόκο που έχει χώρο και αριστερά το Χουάν Φραν για στήριγμα. Η σέντρα από τον Ισπανό διώχνει ο Κατσιαμπής. Πολύ επικίνδυνη σέντρα. Στο μεταξύ, η πρώτη αλλαγή του Γιώργου Δόνη, τουλάχιστον ως προς τον παίχτη που θα μπει, τον εισερχόμενο δηλαδή, είναι ο Χετεμάη. Ένα ερώτημα είναι ποιος θα βγει, Μανώλη. Ποιος θα βγει, ακόμα δεν έχει πει, δεν έχει μιλήσει δηλαδή με τον βοηθό του και με τον Μάκη Αγγελίνα που συνήθως συζητούν για το ποιος παίκτης θα πέρασε εκτός. 20 λεπτά, γραμμή... ναι, 20 λεπτά ακόμα για το τέλος. Πήγες να πεις κάτι και σε διέκοψα. Στην μεσαία γραμμή θα περάσει ο Χετεμάη. Τώρα να δούμε αν θα είναι ο Λαγός, για τον οποίο πριν από λίγο συζητούσαν. Θα βγάλει το τζεμπούρ και αλλάξει πάλι το σύστημα και το γυρίσει 4-4-2. Έτσι. Πέρασε εδώ ο τζεμπούρ. Βγάζει και τη σέντρα. Κατσιαμπής διώχνει. Έπεσε κάτω ο Μπλάνκο και στα μαρκαρίσματα. Κρατάει ο Πελετιέρη. Πελετιέρη περνάει επικίνδυνα. Έκανε και τον Ζουτοκοβαλεύσκι. Ο Κατσιαμπής είναι κόρνερ στο 71. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Από τη μαχητικότητα του Πελετιέρη. Εδώ ξανά η σέντρα από τον τζεμπούρ. Ο Μπλάνκο κάποιος τον κρέμισε μέσα στην περιοχή. Και η επέμβαση συνέχεια εδώ του Κοβαλεύσκι. Πολλές φορές η επιθετική, και το λέω αυτό για την προηγούμενη φάση με τον Μπλάνκο, σου ακουμπάει και λίγο ο αμυντικός και πέφτουν από μόνοι τους. Ο Μπασινάς στο κόρνερ. Μαϊστόροβιτς προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά. Ο Κοβαλεύσκι δεν βγήκε και πολύ ορθόδοξα. Ο Ντιέ θέλει να διώξει. Κρατάει ο Μπλάνκο. Έβγαλε τη σέντρα για τον προωθημένο Κυριάκο. Κόρνερ από τον Κατσιαμπή. Σαν να πάτησε λίγο γκάζι η ΑΕΚ τα τελευταία λεπτά. Αναζητώντας ένα δεύτερο γκολ που θα διώξει το άγχος. Πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και μειωθούν και τα στενέψουν και τα χρονικά περιθώρια. Ο Μπασινάς στο κόρνερ. Ο Βαλεύσκι διώχνει. Και ο Ντιέ που ολοκληρώνει. Και τώρα ο Ηρακλής αναζητά αντεπίθεση. Γίνεται ένα σκληρό φάουλ του Σκόκο. Καθαρή κάρτα είναι. Προσπάθησε να... και τα κατάφερε να σταματήσει αντεπίθεση του Ηρακλή που ήταν φαρμάκι εδώ ο Γκαρσία. Κίτρινη στον σκόρερ. Τον Σκόκο. Ο Λαγός θα φύγει από το παιχνίδι. Στο 72 η πρώτη αλλαγή του Δόνη
φρεσκάρει τη μεσαία του γραμμή με την είσοδο του Πεπερίμ Χετεμάη. Έλα, ο Μανώλη. Η εντολή προς τον Χετεμάη είναι να πάει δεξιά. Θα έρθει αριστερά λοιπόν στη μεσαία γραμμή ο Άγγελος Μπασινάς. Παραμένει μεντικό χαφ ο Αγκουστίνο Πελετιέρη. Τον άξονα είναι ο Πελετιέρη. Ναι. Και είπε και πάλι στον Τζιμπούρ, επειδή αφήνει τη θέση του δεξιά του, είπε να προσέχει και να είναι περισσότερο στην δεξιά πλευρά κοντά στη γραμμή. Να παίζεται δηλαδή το 4-3-3 και όχι τόσο πολύ κοντά στον πλάνκο. Γιάντσης κέρδισε την κόντρα από το Σκόκο. Αγρίτης με τον Κυριάκο. Ηρακλής είναι η μπάλα. Και τώρα out. Από τα πόδια του Παπαστεριανού. Στο 73 είμαστε στο Ολυμπιακό στάδιο. Απευθεία μετάδοση της Νόβα. ΑΕΚ Ηρακλής 1-0. Όπως διαμορφώθηκε στο 14 με τον γκολ του Σκόκο. Μια κεφαλιά του Γκαρσία ελέγχεται από τον Μαϊστόροβιτς. Πίεσε ο Γιάντσης, παίρνει ο Περπερίδης. Ο Ράμος παραχώρησε πλέον. Πελετιέρη. Πολύ δουλειά και μεγάλη στη μεσαία γραμμή στον ανασταλτικό τομέα. Αυτό είναι το ρόλο του. Αγρίτης με χώρο για να κάνει το σουτ. Έστρωσε την μπάλα μπροστά του. Το σιρτό σουτ όμως δεν έχει δύναμη. Δεν προβληματίστηκε ο Σάχα. Μπούρμπος με τον Σκόκο και Κατσιαμπής με τον Τζιμπούρ. Διέ. Κρατάει ο Διέ. Πέρασε για τον Κονέ. Και ο Γκαρσία τώρα από αριστερά. Ψάχνει το Γιάντσι, ο Μαϊστόροβιτς με το στήθος. Ο Κονέ κερδίζει τουλάχιστον τη μονομαχία, γιατί στη συνέχεια το γύρισμά του προς τα πίσω δεν το εκμεταλλεύτηκε κάποιος συμπαίκτης του. Για να ακούσουμε τον Μανώλο Βεγκατζάκη. Ο Εντίνιο θα είναι η δεύτερη αλλαγή για τον Γιώργο Δόνη, λογικά στην θέση του Τζιμπούρ. Ναι. Έπαιζε και η θέση του βέβαια για την αρχή της, για τη βασική ενδεκάδα. Για ένα τέταρτο όλα αυτά. Τόσο απομένει ως το τέλος. Φρεσκάρει την επίθεση του τεχνικός Τσάκ. Να φάουλ που κέρδισε ο Χετεμάη. Στο ύψος της μεσαίας γραμμής και δεξιά εδώ ο Μπασινάς. Όπως ανεβαίνει η ΑΕΚ. Ο Μαϊστόροβιτς του εκτέλεσε για το Ράμος. Ξανά ο Χετεμάη. Μπασινάς. Δοκίμασε από μακριά. Στα σώματα. Ο Χετεμάη μένει ψηλά για να πιέσει πάνω στον Περπερίδη. Τους βγάζει μια άμυνα. Κόβει ο Μαϊστόροβιτς. Μπασινάς. Χέτεμα είναι κλεισμένη από εκεί η πλευρά και μπροστά και πίσω. Φυσικά πήρε ό,τι περισσότερο μπορούσε. Ένα φάουλ από τον Γκαρσία. Ο Ράμος στο φάουλ. Μπλάνκο και ο Παπαζαχαρίας. Δεν έφτασε μπάλα ποτέ μέσα στην περιοχή. Μπασινάς θέλει να γεμίσει. Όχι καλά όμως. Αγρίτης πολλές φορές βοηθάει στη μεσαία γραμμή. Κυριάκος στον αέρα φυσικά δεν το συζητάμε με τον Γιάντσι. Και ένα πρόβλημα ο Χουάν Φραν βλέπω. Κάτι δείχνει στον διαιτή τον Τάτι. Εδώ είναι ο Εντίνιο. Στο 77 θα περάσει θέση του Τζεμπούρ. Δεν ακούσουμε τον Γιώργο Αργυρόγλου. Έλεγες για τον Χουάν Φραν, έχει κάποιο πρόβλημα στο γόνατο. Λίγο νωρίτερα, κατά λάθος, ο Αγρίτης πρέπει να το βρει και με τις τάπες. Γι' αυτό και κουτσένει ο Ισπανός αμυντικός. Εδώ τώρα έχουμε οδηγίες από τον προπονητή του Ηρακλή, τον Άχη Πεντράθα και τον βοηθό του βέβαια, στον Παναγιώτη Κονέ. Θα μάθουμε σε λίγο, αν καταφέρουμε. Για το τελευταίο πια κομμάτι του παιχνιδιού, καθώς βαδίζουμε προς το 80 και δυναμώνει η βροχή. Βρέχει. Όχι πολύ, αλλά σιγά σιγά. Έλα, Γιώργο.
προς τον Παναγιώτη Κονέα από τον προπονητή του Ερακλή να παίξει λίγο πιο αριστερά. Πιο αριστερά πίσω από τον Αγρίτη και τον ναι. και τον Γιάντσι. Ο Χουανφράν γεμίζει προς τον Μπλάνκο. Ο Παπαζαχαρίας βγάζει το κεφάλι. Ο Γκαρσία με τον Χετεμάη. Με φάουλ του πήρε ο μέσος της ΑΕΚ. Θα φάουλ και τον Ηρακλή. Το εκτελεί ο Ντιέ. Είναι πολύ καλή εικόνα του Ηρακλή στο παιχνίδι. Από το ξεκίνημα τον εξαιρέσει κανείς εκείνο το κακό διάστημα. Στο 20 λεπτό όπου δέχθηκε και τον γκολ. Στη συνέχεια είναι... αλλά για κανείς δεν βλέπει μια ίση μάχη. Κυριάκος με κοντινή πάσα στο Χουανφράν. Σκόκο με τον Μπούρμπο, αλλά έκανε τον αδείο με το Χέτεμάη. Παίρνει ξανά ο Σκόκο. Άνοιξε πολύ όμως και ο Κατσιαμπής πέταξε την μπάλα στο πλάγιο. Πάμε λίγο, έλα! Πάμε λίγο, ακόμα, πάμε! Ανέστε, δάρε τον κόλ, έλα! Σε λίγο θα κάνει και άλλη αλλαγή ο Πεντράθα. Δούμε εδώ το πλάγιο με τον Χουανφράν όμως. Γεμίζει προς τον Εντίνιο. Θετικό φάουλ καταλάβει ο Ντάτης. Έλα Γιώργος, ακούμε. Αλλαγή για τον Ηρακλή. Ο Άγγελ Πεντράθα θα περάσει στον αγώνα τον Μάρκες. Ένα εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, τεχνίτη. Έχει εντυπωσιάσει πέρσι με τις πολύ καλές εμφανίσεις του. Θα περάσει εκτός αγώνα μάλλον ο Κονέ. Ακόμα δεν έχει πάρει τελική απόφαση, αλλά εκεί καταλήγει. Ράμος στο 79. Πελετιέρη. Λάθος του Χουανφράν. Το διόρθωσε όμως ο ίδιος, καθώς ο Μπούρμπος βγήκε με ταχύτητα, αλλά του ξέφυγε η μπάλα. Κυριάκος για τον Μαϊστόροβιτς. Πελετιέρη με τον Τιένα παίζει πρώτος πάνω του άμυνα. Και τον Αγρίδη με τον Γιάντσι να πέφτουν πάνω στα στόπερ. Ο Κονέ θα φύγει από το παιχνίδι. Ο Ράμος παίρνει την ευθεία. Τουλάχιστον έχει μια τέτοια πρόθεση, αλλά δεν ολοκλήρωσε γιατί γύρισε προς τα πίσω. Πελετιέρη. Και Τεμάη μπερδεύτηκε. Ο Ντιέ του πήρε την μπάλα. Γκαρσία. Ο Ερακλής βγαίνει με προϋποθέσεις μπροστά. Αγρίτης με το Μαϊστόροβιτς. Γυρίζει ο Αγρίτης το σουτ πάνω στο σώμα του Σουηδού. Εκομμένη τώρα για 6-2. Ο Εντίνιο κάνει και λάθος στην πάσα γιατί πολύ νοχελικά, πολύ χαλαρά πήγε να την περάσει προς το Σκόκο. Και λέγα την εκομμένη γιατί είχαν κάνει πολύ παίκτες στην επιστροφή προς τα πίσω και ήταν μόνο ο Μπλάνκο μπροστά. Άνοιγμα στον Αγρίτη εδώ. Ο Μαϊστόροβιτς τελευταία στιγμή προλαβαίνει και παραχωρεί πλάγιο. Μια κόπωση διακρίνεται νομίζω περισσότερο από τους προσφυριστές της ΑΕΚ. Φεύγει ο Κονέ στο 81 και περνάει ο Φερνάντο Μάρκες στο παιχνίδι. 9 λεπτά πριν από το τέλος. Και ο Ρακλής έχει την μπάλα στο πλάγιο με τον Μπούρμπο. Ο Παπαστριγιανός ψάχνει μια τρύπα, πέρασε, του έγινε φάουλ από το Σκόκο. Ένα φάουλ κοντά στο κόρνερ για τον Ηρακλή. Ο Αγρίτης, ο Μάρκες θα είναι ο εκτελεστής. Εδώ τα φάουλ. Στο 82 ο Μάρκες εκτελεί το φάουλ. Ο Χουανφράν έβγαλε την άμυνα πηδώντας πιο ψηλά από όλους. Και ο Ράμος με τον Γκαρσία. Έχασε ο Βραζιλιάνος, τελικά πήρε όμως το πλάγιο. Εντίνιο. Του ζητάει ο Μπλάνκο. Κρατάει ο Εντίνιο. Βγαίνει ο Ντιέ. Τον απέφυγε ο Εντίνιο χωρίς φάουλ. Πελετιέρη. Θέλει να αλλάξει στην άλλη πλευρά για το Σκόκο. Ο Μπούρμπος έχει καλύτερη τοποθέτηση πάνω στην μπάλα. Βγαίνει έξω από την περιοχή ο Σκόκο και γυρίζει στον Μπασινά. Ένα-δύο Σκόκο ο Μπασινά και ξανά ο Μπασινά στο χώρο. Ο Σκόκο βγάζει μια γλυκιά σέντρα για τον Μπλάνκο στο ύψος του πέναλτι. Έδιωξε την αμυντική του Ηρακλή. Μπασινάς. Σκόκο. Απέφυγε το Μπούρμπο. Όχι όμως και το Ντιέ που
η δική μου αίσθηση είναι, είναι πανταχού παρόν στο γήπεδο. Μαϊστόροβιτς εδώ με τον Αγρίτη, βγαίνει και ο Σάχα, τον παραχωρεί πλάγιο, σαν να πιάσε θάλασσα εκεί, 2-3 αμυντικοί της ΑΕΚ. Μάρκες, έβαλε το πόδι ο Χουανφράν, πήρε ο Μπασινάς. Ξανά λάθος, είναι από τα πολλά που έχουν γίνει από τους μέσους της ΑΕΚ. Εδώ Πελετιέρη όμως διορθώνει την κατάσταση. Και αφήνει στον Μπασινά. Νοσκόκο αριστερά, βέβαιος είναι οργανωμένη η άμυνα του Ηρακλή και τέσσερις πίσω και ο Ντιέ μαρκάρει εκεί που είναι η μπάλα. Ο Μπασινάς θέλει να αλλάξει την άλλη πλευρά για το Ράμος. Εντίνιο. Καλό 1-2 με το Χέτε Μάει. Βγαίνει ο Εντίνιο στην μπάλα. Κάνει και τσέντρα στο πέναλτι. Ο Μπλάνκο δεν μπόρεσε να τη γυρίσει. Ήταν εκτός του πεδίου δράσης του. Μπασινάς έκοψε, άλλαξε με το Σκόκο. Κατεβαίνει ο Μπασινάς. Δοκίμασε και το σούτ, την μπάλα βρήκε στον Κατσιαμπή και φεύγει κόρνερ στο 84. Βεβαίως είχε εξαντλητικό ρυθμό το παιχνίδι και είναι δικαιολογημένη σε ένα μεγάλο βαθμό η κούραση και τα λάθη, βεβαίως, γιατί τα λάθη είναι απορία της κούρασης. Στο 84, 6 λεπτά πριν από το τέλος. Πάντα το 1-0 για την ΑΕΚ με τον γκολ του Σκόκο από το 14. Εδώ θα βάλει τον Γεωργία. Τρίτη αλλαγή σε λίγο. Μαϊστόροβιτς κάνει σήματα μόρφωση στον Μπασινά. Εκτελεί το κόρνερ ο Μπασινάς. Γκαρσία έβγαλε στο πρώτο δοκάρι την άμυνα και προλάβε η μη του φύγει μπάλα και στο κόρνερ. Πάντως είναι ξανά για την ΑΕΚ στο πλάγιο. Πάμε! Πάμε Ανέστη! Πέντε είναι, πέντε! Θα βγάλει το Ράμος, ε! Φοβάται από εκεί ο Δόνης, γι' αυτό βάζει το Γεωργία. Ελετιέρη. Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο καλύτερος ή ο Ντιέ απόψε. Και Τεμάη. Γιατί και οι δύο έχουν κάνει σπουδαία δουλειά. Αμυντικά χαφ. Πολύ καλή μεταβίβαση εδώ από τον Χουάν Φραν στο Χέτε Μάη. Το Ντιέ του έκλεισε το διάδρομο. Πάλι ο Χουάν Φραν. Προσποιήθηκε για τη σέντρα. Πήρε πλάγιο από την επέμβαση του Παπαστεριανού. Χουάν Φραν. Χέτε Μάη θα κρατήσει. Γύρισε στον Κυριάκο. Κυριάκος έπαιξε με τη φωτιά εκεί γιατί κλείστηκε από δύο και τελικά έχασε. Γεωργίας είναι έτοιμος να περάσει, τον βλέπετε εδώ. Λιγότερο από 5 πριν συμπληρωθούν τα 90. Ο Κατσιαμπής γεμίζει. Για τον Αγρίτη ο Ράμος και ο Μαϊστόροβιτς που την πλάρισε εκεί. Εντίνιο. Θα πάρει ο Μπούρμπος. Διέ. Γκαρσία. Κανεβαίνει ο Περπερίδης από αριστερά. Η σέντρα του κόβεται από το Μαϊστόροβιτς. Μπλάνκο είναι πολύ μόνος. Ο Διέ του έκλειψε την μπάλα μέσα από τα πόδια. Πεντακάθαρα. Και ο Σάχα που μαζεύει. Το βολέ του goalkeeper Τσάκ για τον Εντίνιο πάει μπάλα. Λογικά είναι και πιο φρέσκος. Να τρέχει περισσότερο από τους άλλους που βάλανε μαζί τους και να δω το παιχνίδι. Φεύγει ο Ράμος λοιπόν στο 87. Θα κάνει αλλαγή και ο Πεντράθα. Ο Ράμος φεύγει, ο Γεωργίας στη θέση του. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Αργυρόγλου. Ο τρίτη και τελευταία αλλαγή από τον Άγγελ Πεντράθα. Ο Κίκο Ρατών είναι αυτός που θα περάσει τον αγώνα και θα πάρει τη θέση του Γκαρσία. Πρώτα θα φύγει ο Ράμος βέβαια για να περάσει ο Γεωργίας. Και
Και εδώ είναι ο Κίκο Ρατών. Έτσι, δύο προπονητές έκαναν μαζί τις τελευταίες τους κινήσεις από τον πάγκο. Φεύγει ο Γκαρσία. Και αυτός έκανε πολλή δουλειά εκεί στην αριστερή πλευρά, στην πτέρυγα του Ρατιού. Άι ο Ρατών. Πάμε, Δημήτρη! Όλα αυτά στο 88. Ανέβα. Μπουρμπος. Διέ. Κατσιαμπής γεμίζει προς τον Ρατών. Ο Κυριάκος στον αέρα πήρε τη μονομαχία. Βάλανε για την ΑΕΚ. Έλα, Γιώργο. Ακούμε τον Γιώργο Γιώργο. Γιώργο. Όλοι, όχι, δεν ήθελα κάτι. Α. Ηρακλής, θυμίζω, η μεγάλη του στιγμή στο παιχνίδι ήταν εκείνη η φάση στο 47 με το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Η κεφαλιά του Αγρίδη και την επέμβαση του Σάχα. Άφησε ο Μπλάνκο για τον Εντίνιο. Ρατών σηκώνει για τον Αγρίδη. Μαϊστόροβιτς σίγουρα με το κεφάλι επιστρέφει την μπάλα στο Σάχα. Το βολέ του Σάχα, ο Μπουρμπος με τον Σκόκο πήρε ο αμυντικός του Ηρακλή. Ο Ντιέ για τον Περπερίδη. Ο Περπερίδης ψάχνει τον Ρατών. Πέρασε μπάλα από τον Μαϊστόροβιτς. Έχει κάνει και φάουλ ο Ισπανός, ο κυνηγός του Ηρακλή. Και βέβαια ο Σάχα χωρίς να βιάζεται πλέον, καθώς ο χρόνος κυλά υπέρ της ΑΕΚ στα τελευταία λεπτά. Εντίνιο με τον Περπερίδη. Ξανά η μπάλα για την ΑΕΚ. Εντίνιο. Πήγε να κάνει μια κούρσα μόνος, χωρίς επιτυχία, έδιωξε ο Κατσιαμπής. Ο Κυριάκος επαναφέρει ξανά ο Κατσιαμπής. Στο μεταξύ θα είναι 3 λεπτά των καθυστερήσεων, σε λίγο που θα συμπληρωθούν τα 90. Χετεμάη. Φανερή νομίζω ότι είναι η έλλειψη δυνάμεων και από τους δύο αντιπάλους αυτά τα τελευταία λεπτά. Εδώ το γύρισμα για τον Εντίνιο, το σούτ στην κίνηση, η μπάλα είναι out. Εντίνιο που εδώ του δόθηκε η δυνατότητα να κλειδώσει το παιχνίδι. Πάνω στην κίνηση έκανε το σουτ κοντά στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Κοβαλεύσκη. Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού πια. Πάντα το 1-0 για την ΑΕΚ με τον γκολ του Σκόκο από το 14. Διέ. Ο Χουάν Φραν με το Γιάντσι να πλάγει για τον Ηρακλή. Χετεμάη προσπάθησε να διώξει, να φέρει την μπάλα μπροστά του. Δεν κατάφερε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μπούρμπος δεν άλλαξε σωστά με τον Γιάντσι, έτσι χάθηκε η δυνατότητα εδώ για τον Ηρακλή να γεμίσει την μπάλα προς την περιοχή της ΑΕΚ. Τώρα τον ρωτάει πόση ώρα μένει ακόμα. Ο κόσμος στην εξέδρα να στηρίξει την προσπάθεια των παιχτών της ΑΕΚ τελευταία λεπτά να πάρουν το τρίποντο. Αγρίτης. Κόβει ο Γεωργίας. Και αλλάζει με τον Μπασινά. Μπαλιά στον Μπλάνκο, όμως είναι καταδικασμένη, καθώς ο Κοβαλεύσκι βγήκε γρήγορα. Και αφήνει στον Μπούρμπο. Ο Μπούρμπος βιαστικά ήθελε να γεμίσει. Ο Χουάν Φραν κάπως απρόσεκτα. Ο Κυριάκος να φύγει μπαλά από το μισό γήπεδο στο οποίο αμήνεται η ΑΕΚ. Διέ.
Μπούρμπος για τον Ρατόν. Ο Μαϊστόροβιτς διώχνει. Ο Μάρκες μπαίνει απειλητικά. Γυρίζει ο Πελετιέρη. Χέτεμαϊ. Ένα άνοιγμα για το Σκόκο. Και ζητάει ξανά την μπάλα ο Χέτεμαϊ. Τον ακολουθεί ο Κατσιαμπής. Χέτεμαϊ άπλωσε το πόδι εκεί και έκανε επιθετικό φάουλ. Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων πια, στο τρίτο. Έλα Γιώργο. Ο Πεντλάθα Μανώλης ζητά από τους ποδοσφαιριστές του να βγουν όλοι μπροστά σε αυτή την τελευταία φάση. Μήπως και γίνει κάτι, έτσι. Ναι, μήπως και γίνει κάτι. Και γίνεται φάουλ του Ρατών στον Κυριάκο. Ο Ντάτης κάνει στέλνει σήμα στους παίχτες ΣΑΚ. Πάρει κάρτα ο Σάχα. Βέβαια θα πάρει κάρτα για καθυστέρηση. Κίτρινη κάρτα ο Σάχα. Κάνει τον ανοίξερο εδώ. Λέει ότι υπήρχε επιθετικός του Ηρακλή και δεν μπορούσε να εκτελέσει. Τέλος από το Ντάτη. Η ΑΕΚ κερδίζει 1-0 τον Ηρακλή. Μια δύσκολη νίκη απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Ο Ηρακλής στάθηκε σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του παιχνιδιού πάρα πολύ καλά απέναντι στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που βασίστηκε κυρίως στο ξέσπασμά της το πρώτο 20 λεπτό, εκεί που πέτυχε ένα γκολ, είχε ευκαιρίες, ακυρώθηκε ένα ακόμα. Έδωσε μεγάλη ταχύτητα στο παιχνίδι της. Δημιούργησε τις προϋποθέσεις, θα μπορούσε να πετύχει και κάτι περισσότερο στη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Ηρακλής που ισορρόπησε, διόρθωσε τα λάθη του και στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσε να ήταν αυτός που θα είχε πετύχει τον γκολ σε εκείνη τη φάση με τον Αγρίτη και το Σάχα. Όμως η εμπειρία και ίσως και η τύχη του Σάχα, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη επέμβαση στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, κράτησαν την ΑΕΚ ζωντανή στο παιχνίδι. Από ένα σημείο και μετά βεβαίως και οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων φάνηκε ότι είχαν έλλειψη δυνάμεων και αυτό ήταν μια απόρρεια του ξέφρενου ρυθμού που είχε ο αγώνας σε ένα μεγάλο διάστημά του. Έτσι δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν προσπάθειες, τα λάθη ήταν πολλά και μοιραία έπεσε και η ποιότητα του θέματος. Η ΑΕΚ κρατάει από αυτό το παιχνίδι τη νίκη βεβαίως, δεύτερη νίκη για την Ένωση στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και ο Ηρακλής που για άλλη μια φορά δεν κατάφερε να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα. Έτσι είναι χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Πάμε στο Μανώλη Βογιατζάκη. Έχουμε κοντά μας τον Χρήστο Μπούρμπο. Χρήστο, καταρχήν συναισθήματα θέλω να μου πεις από το πρώτο παιχνίδι. Αποθεώθηκες και εσύ όπως και ο Παναγιώτης Κονέα από τον κόσμο. Πώς ήταν σήμερα για εσένα? Σίγουρα ήταν περίεργη στιγμή για μένα, πιστεύω και για τον Παναγιώτη. Μας έδειξε ο κόσμος ότι μας έχει ακόμα μέσα στην καρδιά τους. Από εκεί και πέρα ήρθαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι κόντρα στην αντίπαλη, μάλλον στην ΑΕΚ, και προσπαθήσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Θεωρώ ότι παίξαμε, ο Ηρακλής έπαιξε ένα. Θεωρώ ότι ήταν σε πολλά σημεία καλύτερη από την ΑΕΚ. Έχασε κάποιες σημαντικές ευκαιρίες. Δεχτήκαμε ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Κάναμε κάποιες ευκαιρίες να ισοφαρίσουμε, δεν τα καταφέραμε. Από εκεί και πέρα ο Ηρακλής κοιτάει τα επόμενα παιχνίδια 1-1 και κοιτάει να παίρνει ό,τι μπορεί καλύτερο. Θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι ήταν γρήγορο το γκολ που πέτυχε η ΑΕΚ? Ναι, θεωρώ ότι το πέτυχε σε ποιο λεπτό το πέτυχε. Στα πρώτα λεπτά, Ναι, αλλά το καλό είναι ότι δεν μας επηρέασε αυτό αρνητικά. Προσπαθήσαμε να φέρουμε το παιχνίδι στα ίσα. Πιστεύω ότι κάναμε αρκετές ευκαιρίες. Δεν καταφέραμε πάλι. Θεωρώ ότι δεν έχουμε με την τύχη το μέρος μας. Κάποια στιγμή θα έρθει και η τύχη μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε. Αυτά από τον.